Είμαι πολύ αγωμένο, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λέτε να είναι η Λέστερ της Ελλάδος? Δεν νομίζω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγάλη νίκη του Ατρομήτου μέσα στη Ριζούπολη 0-3. Τον παράσχω για πλάκα και πηγαίνει προς τον τίτλο μαζί με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Είναι η τέταρτη ομάδα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί δίνει ένα άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Και φυσικά στην ουρά ο Απόλλωνας θα παλέψει, από ό,τι φαίνεται, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού με τον Πλατανιά που σώθηκε ο Παναθηναϊκός κάλπικα, φαίνεται ότι θα παλέψει ο Τσιόλης με τον Παράσχο. Ποιος θα είναι αυτός που θα πέσει? Η Λάρισα φαίνεται να βγαίνει ψηλά, τα Γιάννενα με ισοπαλία τσιπάνε πόντους. Εντάξει, ο Λεβαδιακός δεν ξέρουμε τώρα τι θα παρουσιάσει, γιατί η εικόνα του στην Τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο αμυντικά ήταν πάρα πολύ κακή. Δηλαδή η εικόνα του Λεβαδιακού στο δεύτερο ημίχρονο μας βάζει να προβληματιστούμε μήπως υπάρξει και τρίτος ανάμεσα στους δύο να παλέψουν. Είχαμε την Νότιχαμ να ρίχνει 4 τεμάχια τον Βεγγέρ
με 3-5-2 πολύ ανοιχτό όπως διδάξαμε σήμερα στο RT2 Γιάννης ο Καρατζαφέρης, ο Νίκος ο Αλέφαντος, δείξαμε λεπτομέρειες του 3-5-2 του Βεγγέρ, τις αραιές διατάξεις, χώνονται στις τρύπες οι αντίπαλες στην κόντρα. Είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή τηλεοπτική. Μπορούμε να δείχνουμε στιγμιότυπα τουλάχιστον, τα μοντάρουν κάτω, να δείχνουν, να ζητάει ο Γιάννης από τους μοντέρ, δείξε εκείνο, δείξε τ' άλλο, δείξε εκείνη τη φάση, δείξε την άλλη φάση. Είναι πολύ ωραίο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη σε καμιά τηλεόραση. Αυτό το πράγμα, αυτό που δείχνει ο Γιάννης, δηλαδή ο Καρατζαφέρης, δείξε πώς γίνεται η φάση, πώς βγαίνει ο εξτρέμ μέσα. Ας πούμε, αν είχαμε μια τέτοια δυνατότητα, θα δείχναμε πώς ο Άρης, ας πούμε, βάζει το πρώτο γκολ στην Καλαμαριά, πώς γίνεται από εξτρέμ φόρ ο Πλατέλας, πώς πατάει η περιοχή, πώς δεν κλείνει ο μπακ, πώς αποκρούει λάθος ο σέντερ μπακ ο Σαμαράς. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ήταν, αντί να πετάξει την μπάλα πλάγιο, την πετάει προς τον πέναλτι. Ποτέ δεν γίνονται αυτά. Σε όλο τον κόσμο ο στόπερ αποκρούει προς την πλάγια γραμμή ή ο τερματοφύλακας. Όταν αποκρούς πάνω στον άξονα, μπορεί να βρεθεί ένας από τη μέση απόσταση να σου κάνει τέρμα ή να σου ξαναδώσει την ευκαιρία, μάλλον στον αντίπολο, να ξανακάνει η επίθεση. Εγώ ήμουν στο γήπεδο σε αυτό το παιχνίδι. Πήγες. Ναι. 5.000. 8.000. 8 πήγατε. Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο, από το πρώτο λεπτό λέω θα κερδίσει εύκολα λόγω. Πώς το είπα, δηλαδή πώς, ποια θύρα πρώτο πήγες. Λεπτό. Στην τρία. Θύρα τρία. Ναι. Πλήρωσες. Διαρκείας έχω. Α, εντάξει. Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε μάθει να πληρώνουμε. Καλά ρε, είσαι λοιπόν επιχειρηματίας, είσαι... Λοιπόν. Στη σελαλαγία σου δεν έχει καταστήσει τώρα, αλλά καμιά φορά μπορεί να παίρνετε μπούγιο να πούμε. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, αυτά δεν ξέρω, θέμα της διοίκησης. Όχι, λοιπόν, δεν λέω, ναι. Στο το πρώτο λεπτό βλέπω να πούμε όλη η Καλαμαριά μπροστά να πιέζει έξω από τη μεγάλη περιοχή του Νάρη. Ψηλά pressing για μένα, αν μη τι άλλο, στην πιο γυμνασμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Αν μη τι άλλο. Λάθος. Βέβαια. Ναι. Δεν παίζει. Σέβεσαι την καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος, τον Άρη, το όνομα, την έδρα κτλ. Ναι. Ο Καλατζίδης έπαιξε τα αρέστα του. Ναι. Ή νίκη και ξαναμπαίνω στο κόλπο, ή ήταν και παλεύω για τη σωτηρία. Μοιραία έγινε το δεύτερο όπως ήταν αναμενόμενο. Α, ήταν για τον Καλατζίδη, λες οριακό το μάτς. Ναι. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις, δεν είναι έτσι. Ναι, ναι. Κερδίζω και μπαίνω στη μάχη. Και μπαίνω στη μάχη για άνοδο, χάνω και πιθανώς έχω θέμα. Έχει, λες. Με αυτή τη γερασμένη ομάδα και με Σαμαράδες και με Καλογέρδες και με Βεργόνιδες και με αυτά, εγώ βλέπω ότι έχει θέμα. Για παραμονή. Θα έχει θέμα, μπορεί και να έχει θέμα. Τέσσερις πέφτουνε. Έξι πέφτουν. Έξι πέφτουν. Τι με ρωτάει, τέσσερις. Έξι πέφτουν. Έξι. Άρα πρέπει να... Πολλές οι ομάδες. Πρέπει να φουλάρει. Και πολλές ομάδες στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη. Μετά, δηλαδή, αν εξαιρέσεις Άρη και μια Παναχαϊκή που δείχνει μια σταθερότητα, οι υπόλοιπες ομάδες για μένα βράζουν στο ίδιο καζάνι. Δεν βρίσκεις μεγάλες διαφορές. Είναι η κλασική β' εθνική που ξέρουμε. Άρα, έτσι όπως οπτικά είδες το παιχνίδι από την τρία, είδες το πρεσάρισμα. Βλέπω ξαφνικά όλη η Καλαμαριά στη μεγάλη περιοχή του Άρη μπροστά να κάνει pressing. Λέω, πού πάει τώρα έτσι αυτός. Πού ήρθε, πού νομίζει ότι ήρθε να παίξει. Ενώ ο Άρης έχει δείξει ότι αγκομαχάει και έχει πρόβλημα, πως ήρθε και στήθηκε όφη έξυπνα πίσω και περίμενε με κλειστή την άμυνα, με κοντά τις γραμμές και με προσεκτική διαχείριση. Η Καλαμαριά ήρθε εδώ πέρα να παίξει τα ρέστα της και το πλήρωσε. Εντάξει. Υπερεκτίμησε δηλαδή τις δυνάμεις της, μου λες. Έπαιξε, το έπαιξε όλα για όλα το παιχνίδι. Έπαιξε τα αρέστα του Καλατζίδης. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Αυτό μου δείξε εμένα. Ήρθαν τα παίξει όλα για όλα. Και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει. Και δεν του βγήκε. Την πάτησε. Δεν του βγήκε. Το πιθανότερο ήταν αυτό. Ναι, το πιθανότερο να γίνει αυτό. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Λύσαξες με τον Παστακό, ορίστε στο φέρνο. Τι θες. Εντάξει, να δούμε την ανακοίνωση. Ναι. Και πιστεύω θα έχω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτή τη μεταγραφή, άμα γίνει. Φώναξες, ναι, σωστό. Από το Σεπτέμβριο. Πολύ ωραία. Άμα γίνει. Λοιπόν, κέρδισε ο Άρης, πάει μπροστά, έχει την αύξηση του κεφαλαίου τον άλλο μήνα. Μέχρι τον άλλο μήνα έχετε χαρές, πανηγύρια. Είστε σε καλό δρόμο. Από τον τρίτο έχετε αρκετή διαφορά. Οι δυο ανεβαίνουν. Είστε σε καλό δρόμο. Κοίτα, αν καθαρίσουμε με νίκες μέχρι το τέλος, που είναι για μένα εφικτό, πιστεύω ότι μετά θα πρέπει να ψαχτούν για τον δεύτερο. Που για μένα και η Παναχαϊκή συνεχίσει έτσι, ίσως καθαρίσει γρήγορα αυτή, το πρωτάθλημα. Λόγω ότι όφη μάλλον πάει να βαρέσει κανόνι. Η δόξα δράμας πάλι και αυτή χει έφερε με τη συνέδρα της κτλ. Και η. Ποιος είναι η τρίτη ομάδα εκεί πέρα. Τρίκαλες και τέτοια. Τα Τρίκαλα παίζουν. Για μένα πιο πιθανό ίσως να μπουν στο κόλπο τα Τρίκαλα που έχουν πολύ καλή και γυμνασμένη ομάδα. Ξεκίνησαν άσχημα τα Τρίκαλα. Ναι. Χωρίς να έχουν κακή απόδοση. Αλλά ότι έχουν επανέλθει σημαίνει ότι έχουν καλό υλικό και αντοχές και ψυχικές δυνάμεις και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Αυτά φαίνονται. Δηλαδή. Μια και ξεκινήσαμε με Άρη και θα πάμε στον ΠΑΟΚ, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Για πες μου. Σήμερα στο Λαϊκό Δικαστήριο κάναμε δύο θέματα. Ναι. Για πες τα. Το ένα ήταν
για τη δεκαετία του 80 την ομάδα του Άρη, το 80 τον Μπαράζ. Για το αν ήταν η ομάδα αθώα ή ένοχη. Πόσο βγήκε? 50-50. 50-50. Ούτε αθώος ούτε ένοχος ο Άρης. Ναι. Δίστανται οι απόψεις των ψηφοφόρων. Ναι. Δηλαδή αυτή η βρώμα που έσαιρνε τους παίκτες του Άρη και τη διοίκηση δεν βγήκε ακόμα στο 50-50. Ναι, ναι, ακόμα ναι, υπάρχουν αμφιβολίες ναι, για το μάτς ήταν καθαρό ή όχι. Το άλλο. Το άλλο ήταν για το όνομα της, ναι, της Μακεδονίας. Τι είχες βάλει το άλλο? Το άρα θα πρέπει ναι, να κατέβουμε στο συλλαλητήριο. Ναι. Αν μπορούμε να ωφεληθούμε. Ναι, δεν βγήκε εδώ νομίζω. Ναι. 71% ναι, 29% όχι. Άρα ακόμα κρατάει το στοιχείο εδώ πέρα λίγο της, ναι, το πατερωτικό θα έλεγα. Στη... Ναι. Αλλά στο μαγαζί αυτοί που ήρθαν περισσότερο διεθνιστές μου φάνηκαν. Περισσότερο λογική μου φάνηκαν. Κανένα εκεί φανατικό δεν βγήκε να πει ο Άρη Μακεδονία μας κτλ. Είχαν όλοι μια άποψη ότι ναι, με νοιάζει, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό μου πρόβλημα αυτό εδώ πέρα. Ο κόσμος θα έλεγα σήμερα θα έλεγα ότι έλαμψε δια της απουσίας του, διότι θέλει φρέσκα θέματα, θέλει επίκαιρα θέματα. Δεν πιάνουν τόσο τα ρετρό, τα παλιά. Το, η Μακεδονία που λες το όνομα 30 χρόνια πριν, ξέρω εγώ. Δεν πουλάει. Ιστορία. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Ο Άρης του 80 τώρα. Ο νέος κόσμος έρχεται, ναι, βλέπει τώρα. Ναι. Ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος του Άρη τώρα αγχώνεται να ανέβει την κατηγορία, να κοιτάξει να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να γίνει πρωταγωνιστής. Ο ΠΑΟΚ πάει για το πρωτάθλημά του. Θα το πάρει. Αγωνιστικά δεν έχει δείξει. Νομίζω δεν έχει πείσει ούτε τους ίδιους τους ΠΑΟΚΣ. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά και μόνο. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Αγωνιστικά και μόνο. Χατζινάκο. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Ποιος το παίρνει, ποιος πρέπει να το πάρει? Πιστεύω ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος. Λόγω βάθους. Ολυμπιακός. Λόγω βάθους. Μετά, δεύτερος. Όλοι και οι τρεις έχουν για μένα τρεις πολύ δυνατές εντεκάδες. Από εκεί και πέρα ο, ναι, Ολυμπιακός υπερέχει σε βάθους. Δεύτερος. Δεύτερος. Ναι. Ίσως, ίσες πιθανότητες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ίσως ο ΠΑΟΚ γιατί είναι λίγο πιο χειρωμένο σε κάποια θέματα. Όχι. Το αγωνιστικό. Μόνο αγωνιστικά. Μόνο αγωνιστικά. Σε πείθει ο ΠΑΟΚ περισσότερα από την ΑΕΚ? Ο ΠΑΟΚ απλά επειδή μου δείχνει περισσότερα περιθώρια βελτίωσης, μόνο και μόνο γι' αυτό. Α. Ένα ταβάνι δηλαδή η ΑΕΚ. Ενώ, ναι. Εσύ λες ο ΠΑΟΚ μπορείς να έχεις. Η ΑΕΚ τη βλέπεις ότι παίζει εδώ, ναι, και πόσο καιρό στα κόκκινα και απορώ που δηλαδή ότι αντέχει είναι κατόρθωμα η ΑΕΚ. Δηλαδή κάποιοι παίχτες ιδίως που παίζουν στα κόκκινα είναι μεγάλο κατόρθωμα που αντέχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι για μένα μια ομάδα που έχει πολλούς παίχτες που έχει σε περιθώρια και σηκώνει καλύτερη διαχείριση. Δηλαδή ο Βιερίνα τώρα που έχει ανέβει αγωνιστικά και βιολογικά θα πρέπει να πάει στη θέση που προορίστηκε. Στο τζάρμα. Δεν είναι να μένει τώρα πίσω. Ή στο Λιμιό. Ή στο τζάρμα. Ναι. Βέβαια. Γιατί ο Λιμιός δεν σκοράρει. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, ναι, δηλαδή, ναι. Τζάλμα Βιερίνη αριστερά. Πέλκας Δεκαροίνιαρο, ναι. Λίγιοβιτς. Αυτή είναι η τετράδα. Ναι, ναι, και Πάκ, ναι, αριστερό. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο καινούριος, σε ένα μήνα λέει θα είναι έτοιμος. Αν παίρνεις παίχτη για να είναι σε ένα μήνα ελεύθερος, γιατί τον παίρνεις τον Ιανουάριο? Υποτίθεται ρε παιδιά, τον Ιανουάριο αυτές οι μεταγραφές για μένα είναι απαράδεκτες που λένε θα είναι έτοιμος Φεβρουάριο. Είναι έτοιμος σε ένα μήνα. Υποτίθεται είναι του Ιανουαρίου. Είναι μεταγραφές ανάγκης που γίνονται με το που έρθει να μπει εντεκάδα. Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα μιας μεταγραφής όταν γίνεται τον Ιανουάριο. Όχι να ετοιμαστεί το Φλεβάρι και να φορτσάρει το Μάρτι. Τι να τον κάνω τότε? Ας έρθει το καλοκαίρι. Ναι. Σκοπός να έρθει έτοιμος. Μπαμ, μπες μέσα και παίξε. Δεν είναι έτοιμος. Για μένα λάθος αντισκηνήσεις. Αν δεν είναι έτοιμος, λάθος. 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 Ναι. Λάθος. Ούτε μπαρουτοκαμισμένο θα μπει μετά. Εκεί θα καίει το πρωτάθλημα. Η μπάλα θα ζυγίζει 200 κιλά. Τι να μπει μετά να κάνει? Φεβρουάριο και Μάρτι. Ναι. Πώς θα γίνει? Είδες ΠΑΟΚ Λεβαδιά? Ναι. Αν ήσουν ο Σαββίδης και έβλεπες από τον Μπούθ να πούμε το μάτς και δεν είχες τεχνικό διευθυντή και δεν είχες προπονητή ας πούμε να τον εμπιστεύεσαι και δεν είχες μάνατζερ και ήξερες μπάλα και ήσουν να πάρουμε τον γιο στον μπαμπά. Μπαμπά, τι παίκτες θα πάρουμε? Και σου λέγε πες μου δύο θέσεις μπαμπά. Τι θα του έλεγες εσύ? Δεκάρι. Δεκάρι. Σέντερφορ. Σέντερφορ. Δύο. Και αριστερό μπακ. Δύο. Δύο θέσεις. Α, δύο θέσεις. Δεδομένου ότι αποκτήθηκε ο αριστερός μπακ. Δεδομένου ότι αποκτήθηκε. Δεδομένου ότι αποκτήθηκε αυτά. Αυτές τις δύο μεταγραφές. Εγώ θα άφηνα την ομάδα όπως ήταν. Ούτε σέντερ μπακ θα έπαιρνα. Θα κρατούσα αυτό το φορ. Θα κρατούσα τον Κουλούρη δεύτερο φορ. Ναι. Θα φορμάριζα Λιμιό, Τζάλμα, Πέλκα όσο μπορούσα παραπάνω. Ναι. Και θα παίρνα ένα εξάρι, σκύλο. Και ένα οχτάρι σκύλο. Ένα εξάρι σκύλο και ένα οχτάρι σκύλο. Δηλαδή θα έλεγα
Πάρτε μου ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Με στοιχεία αυτά. Γρήγορος, τεχνική καλή, χιλιόμετρα. Ο έξι να είναι και σωματώδης λίγο ψηλός. Αυτό που λες Κωστή, ναι, θα το έλεγα σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ναι. Δηλαδή, όταν έχει ο ΠΑΟΚ να παίξει με Κέρκυρες, με Πλατανιάδες, με Λιβαδιές, με Πανετολικούς, με Τρίπολες κτλ. Ναι, ναι. Δεν έχει ανάγκη η ποιότητά του, αρκεί για μένα στο 6 και το 8 που έχει. Δεν θέλει υπερβολικά πράγματα. Αλλά θέλει ένα φόρ και ένα δεκάρι να κάνουν διαφορά, να βγάλουν δηλαδή τη δύσκολη εκεί στο 0-0, να μπορέσει να σου κάνει, να σου βγάλει τη δύσκολη. Λες ότι το πρώτο ημίχρονο που το εξάρι και το οχτάρι παρέπαιαν, βρίσκω άκρη με αυτούς, αλλά εκείνο το οποίο θέλω είναι... Όταν θα πάω σε μια Τρίπολη, ναι, και είναι 0-0-0-0-0-0, ναι, 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 πρέπει, ναι, να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ναι. Εκεί θέλω ένα δεκάρι να μου βγάλει την κάθετη την καλή. Ωραία. Θέλω ένα center four εκεί να έχει την εκτέλεση, να σου βγάλει τον γκολ το δύσκολο. Ωραία. Σε αυτά τα μάτς για μένα θα χρειαστεί το κάτι παραπάνω, πιστεύω. Ναι. Με αυτό το κριτήριο του ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα εσύ το 6 και το 8 λες, τη βρίσκω εδώ την άκρη με αυτό. Τη βρίσκω την άκρη. Και για μένα με τη Λιβαδιά αυτό ήταν θέμα, ήταν και ένα μάτς μετά από 20 μέρες. Μπήκαν κάπως χαλαροί μέσα στο παιχνίδι. Δεν ήταν συγκεντρωμένοι. Το θεωρούσαν ίσως οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιο εύκολο το παιχνίδι από ότι βγήκε στο πρώτο ημίχρονο. Λάμπρου ή ο Άρντα προετοιμάσει πίσω, φίλε, να γυρίσει. Μου λέει ο Παύλος του Δαρδανελίων και λέει ο Αζεβέδο είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης Ηλινός. Ποιο προτιμούσε να πίσω, Λάμπρου ή ο Άρντα? Γουάρντα, φίλε. Γουάρντα προτιμούσα πίσω. Αν ήμουν να πάω ξύς και έπρεπε να πάω στην έξω αριστερά, να έχω Τζάλμα έξω δεξιά και Βιερίνια, Πελκίνιο δεκάρι, Εννιάρο δεκάρι. Ο Πέλκας βγάζει στο παιχνίδι του, αρχίζει και πηγαίνει περισσότερο και στο δεκάρι, δεκαρίζει λίγο. Δηλαδή, εγώ στο είχα πει και παλιότερο αυτό. Ο Πέλκας μόνο δεκάρι μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ότι δεν είναι extreme. Όχι. Εγώ λέω ότι με άριστα το 10 πόσο % είναι φορ, 8. Πόσο είναι δεκάρι, 5. 4. 2. 3. Τώρα βλέπω ότι είναι στο 6 σαν δεκάρι και στο 8 σαν δεύτερο φορ. Δείχνει ότι παίρνει λίγο στοιχεία το παιχνίδι πάνω του. Παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Δεν φοβάται να μπει από στο ένα. Από κάποια γκολ έχει πάρει και αυτοπεποίθηση. Εγώ θέλω να το έχει πάρει και αυτοπεποίθηση. Να παίρνει στο ένας μέναν. Ναι. Να παίρνει στο ένας μέναν. Και έχω μάθει ότι βελτιώνεται στο ένας μέναν. Έχω μάθει ότι βελτιώνεται στο ένας μέναν και δουλεύει πάνω στο ένας μέναν. Πόσο χρόνο είναι ο Πέλκας? Είναι στα 24. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο την εκτέλεση την φοράει, έχει. Ναι. Την εκτέλεση την έχει. Είναι πολύ καλό αυτό. Την έκρηξη στα πρώτα 10 μέτρα την έχει. Πάρα πολύ γρήγορο. Σε προλαβαίνει. Δηλαδή, το ένας μέναν δεν μαθαίνεται για μένα. Στο ένας μέναν τώρα μαθαίνεται. Έχει θέμα για μένα. Αυτό είναι ταλέντο. Την πάσα την καλή στο κοντινό την έχει. Μακρινή δεν έχει με τίποτα. Ο Βιερίνια που ήταν 24 στον Πέλκα. Βιερίνια έχει και ένα. Τον έβλεπε. Είχε ένα με τρει. Τακ, 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 τακ. Αυτό για μένα είναι ταλέντο, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ας βελτιώσει τα στοιχεία που έχει ο Πέλκας, την μπάσα του, την έκρηξή του, ναι, την εκτέλεσή του. Ναι. Αυτά μπορεί να βελτιώσει. Το ένας με έναν, για μένα ένας ποδοσφαιριστής γεννιέται με αυτό. Ναι. Δεν μαθαίνεται το ένας με έναν. Βγαίνει έμφυτο αυτό, ναι, εδώ. Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν διδάσκεται το ένας με έναν. Απλά ο Πέλκας βγαίνει και πιο πολύ από την περιοχή, δημιουργεί περισσότερες καταστάσεις στο δημιουργικό κομμάτι. Δεν το έχει τόσο πολύ. Ναι. Δεν το έχει τόσο πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι έγινε, ρε Μακεδονικέ? Ναι. Ανατροπή στα τελευταία 3 λεπτά. Πήγε στο μπάτς. Πήγε. Τι. Τι έπαθε, πέθανε. Σα έβγαλα τη ψυχή σου από το Στο 89 να χάνουμε 0-1. Χάνετε 0-1 και το γυρίσατε. Ναι. Ναι. Στο 89. Στο 89. Φέρε ένα καφέ με καϊμάκι. Και καμιά φόρμα και φάπα με μακεδονικό. Νεράκι. Νεράκι, νεράκι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τελείωσαν οι γιορτές, ευτυχώς. Τελείωσε αυτή η κρεπάλη, το παραμύθι, ο καπιταλισμός. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ την είδαμε στο Αγρίνιο να πετάει 4 γκολ με εξτρέμ τον Μπακασέτα, αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το είπα και στον Αλέφαντο σήμερα και συμφώνησε. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Μπακάκη. Ο Μπακάκης είναι και ο Γαλανόπουλος από την άλλη μεριά. Ήταν οι χαμάλιδες του Μπακασέτα. Γιατί με δεξί πόδι αριστερό μπάκο Μπακασέτας, Μπακάκης. Ο Μπακάκης πήρε όλη την πλευρά και ο Γαλανόπουλος πήρε το χαμαλίκι προς τον άξονα και γέρνοντας λίγο προς τα αριστερά, για να μπορεί ο Μπακασέτας να βγει κατά συνθήκη δεκάρι.
και ο Κονέ από πίσω. Δηλαδή έγινε ένα. Η ίδια ιστορία έγινε... που βλέπαμε με Μάνταλο, ναι. που ξεκινούσε εξτρέμ ναι. για να δεκαρίσει ο ναι. Μάνταλος. Η ίδια ιστορία μια γίνεται τέτοια. Το έργο με τον Μπαγκαζέτα. Την μια την κάνει ο Μάνταλος. Του βγαίνει. Αυτό είναι μια τεχνοτροπία του Χιμένεθ. Ναι, είναι ένα κολπάκι να πούμε. Είναι ένα κολπάκι. Την άλλη τη βγάζει ο Μπακασέτα. Την άλλη τη βγάζει ο Λιβάγια εκεί. Έχει κάτι τρίκ τέτοιο, όπως ναι, το λένε. Ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ που μου αρέσουν αυτά τα τρίκ εμένα. Μέσα στην μπάλα. Εντάξει. Ναι, ό,τι καινοτόμο βλέπεις που δυσκολεύει και τον αντίπαλο και πιάνει στον αγωνιστικό ναι. χώρο, οπωσδήποτε κάνει διαφορά. Πάντως έχω πληροφορία ότι ο Πέλκας, και του δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό, έχω πληροφορία, του δίνω συγχαρητήρια δημόσια. Γιατί του δίνω συγχαρητήρια δημόσια? Γιατί ο Πέλκας δεν βγήκε στην κριτική επάνω να πει, ή ο μπαμπάς του Πέλκα, το παιδάκι μου γιατί το κάνετε έτσι, γιατί το είπατε αργό, γιατί το είπατε ενοχελικό, γιατί το είπατε αμούστακο, αχ το παιδάκι μου θα σας πάω. Βγήκε και είπε, δούλεψε τις αδυναμίες σου. Και ο μάνατζερ του. Τι, ποιες είναι οι αδυναμίες μου? Να έχω αδύνατα πόδια στα σουτ. Πλακώθηκε στα βάρητα. Και πλακώθηκε στα σουτ. 100 σουτ την ημέρα. Πού έχω αδυναμία στο, με την μπάλα στα πόδια να βγάλω τρίπλα. Ό,τι μπορώ να κερδίσω από αυτό. Προς τα έξω και να σουτάρω. Προς τα έξω και να σουτάρω. Έρχομαι έξω αριστερά να μπορέσω να σουτάρω. Βλέπει τηλεόραση ο Πέλκας. Πώς κλείνει ο Ρονάλντο. Βλέπει τηλεόραση ο Πέλκας. Πώς κλείνει ο Εμπαπέν. Βλέπει. Σου λέει, μπορώ να το κάνω εγώ απέναντι στον Τριποτσέρι, να πούμε. Αφού το κάνει αυτός πάνω στα center back αυτά, εγώ γιατί να μην το κάνω στον Τριποτσέρι. Δηλαδή, ο Κοντός λέει να βελτιωθώ. Τι άλλο έχω που πρέπει να βελτιώσω? Να κυκλίνουμε με το κεφάλι ψηλά, ας πούμε. Να πετάω την μπάλα κάθετα. Όσο μπορώ. Και όταν την πετάω κάθετα, μη μένω στάτικος. Να χώνομαι στην τρύπα, την ξαναπάρω. Του βελτίωσε. Και κάνει προπόνηση, αλλά Ρονάλντο. Με προσωπικό γυμναστή. Δηλαδή, ο Πέλκας πληρώνει από την τσέπη του. Αυτό να τα ακούνε οι νέοι ποδοσφαιριστές. Πληρώνει από την τσέπη του. Γιατί ο Πέλκας δεν ήταν αυτός που είναι πριν δύο χρόνια. Βελτιωθεί. Πληρώνει από την τσέπη του ο Πέλκας. Αντί να πάρει Πόρσε, ας πούμε, και καρέρα, παίρνει Πόρσε, ξέρω εγώ, πιο λιγότερο. Και πληρώνει το γυμναστή. Αντί να πάρει δύο τζιν παραπάνω, πληρώνει το γυμναστή, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και λέει, πού υστερώ εκεί, ταχύτητες. Είμαι γρήγορος, ακόμα περισσότερο. Αντοχή στην ταχύτητα. Τι άλλο έχω? Το τρίπλα. Με την μπάλα στο ένας με έναν, στο ένας με δύο. Βάζω κόνους. Και τι κάνω, σουτάρω. Τα σουτ μου τι είναι, σαν γυναικεία. Ωραία, βάρη. Βάρη όμως να μην γίνω αργός. Ο γυμναστής εκεί. Έτσι κάνουνε. Αυτοί που είναι να πάρουν λεφτά από την μπάλα. Να τα βάλουν τα μισά στην τράπεζα, τα μισά τα φάνε, να τους φάνε και μερικοί γύρω-γύρω, και όταν πάει 31 χρονών, μην γίνει Τουρσουνίδης και λέει, αμά τι κάνω τώρα. Ή γίνει, ξέρω εγώ, ο Μπίρτσος, ή γίνει, ξέρω εγώ, Λεοντιάδης. Λέει, τι να κάνω τώρα. Εγώ έχω μια πορεία ακόμα. Αυτή τη συμβουλή ναι. λέμε ναι, στα ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Που έχουν ταλέντο. Κατάλαβες. Γιατί εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι 80% των ποδοσφαιριστών ναι. μένουν στην ψάφα. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και αυτοί, και τι περνάνε με... λεφτά από ναι. τα χέρια τους. Ναι. Δύο διαμερίσματα, οι καλοί ποδοσφαιριστές, δύο διαμερίσματα το χρόνο παίρνουν. Χρόνια γύρω-γύρω. Οι γκόμενες που ξαφνικά τους αγάπησαν. Οι φίλοι που ξαφνικά γίναν φίλοι. Εκεί πρέπει να είσαι πονηρός, έξυπνος. Αλλά εντάξει. Να είσαι καχύποπτος. Θα μου πεις, έτσι θα την περάσω. Ναι, να την περάσεις καχύποπτος. Για μην γίνει 50 χρόνια. Γιατί τα μισά να ξοδεύεις δεν κάνεις βασιλική ζωή, με συγχωρείς. Ναι, παιδί μου, άλλο, λέει, του λένε, έλα να ανοίξουμε ένα μαγαζί, μην ασχολείσαι εσύ, θα το δουλέψουμε εμείς, θα σε κλέψει. Α, καλά. Δεν κατάλαβες. Ναι. Να κάνουμε μια επένδυση στο, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε τον ασφαλιστήρι εκείνον, που έκλεισε η ασφαλιστική εταιρεία, κυρίες και κύριοι, τον κάνανε αβάντα εδώ όταν κάποιος εκεί ασφαλιστής που πέθανε, αυτοκτόνησε, τι έκανε. Ένας που πέθανε. Κωστή, να ρωτήσω κάτι. Ας πεις, σταμάτα λίγο. Ας πεις πρόνοια, ρε. Ποιος ήτανε. Ας πεις πρόνοια. Κυρίες και κύριοι, βάλτε τα λεφτά σας εκεί, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, πάρτε τα λεφτά, πάει, κυρίες και κύριοι. Κατάλαβες, κυρίες και κύριοι. Να σε πονηρός, κυρίες και κύριοι. Ο Δαγκώνο, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Ο Βιερίνια στο ένας μένα πιστεύω ήταν καλύτερος και από Σκόκο και από Μυραλά Σκελέτο. Ναι. Γιατί είχε την έκρηξη και ιδιαίτερα όταν ερχόταν από έξω αριστερά. Έτρωγε, εγώ τον έχω δει, το Βιερίνια να τρώει. Δεξί μπακ. Δεξί στόπερ και εξάρι να το προλαβαίνει στο πιτς φιντήλι σε κλειστό χρόνο και να κάνει 6-7 γκολ μέσα σε ένα μήνα στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα χαμηλά. Βατ! Βολίδα! 6 μάτς με 1-0. Πήρε 3 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Αυτή την κίνηση έκανε ο Βιερίνια στα καλά του. Ρα ΠΑΟΚ σαν να λες το μεσημέρι πως ο Αζεβέδο έχει μάγουλα σαν τον κόκκινο. Καμιά σχέση. Ο τύπος είναι πρισμένος από τη γυμναστική. Θυμίζει τέβε σε σωματοδομή και είναι τέρας.
Α, λες δηλαδή ότι αυτός έχει πριστεί από, το, από τα βάρη, είναι τέρας και τα μάγουλά του, ας πούμε, δεν γίνανε από τις μπριζόλες, γίνανε ξέρω, από την πρωτεΐνη. Θα δούμε, φίλε. Εντάξει. Πού είναι ο Φωτιάδης, ξενέρα, φούβου, λέει Φωτιάδη. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπες για, για τους δίπλα του Χατζηπαναγής, δεν είχε πάθει μια ζημιά με τα κάποια λεφτά που είχε από κάποια επένδυση που είχε κάνει. Τον κάνανε μια παρατράπεζα, τον φάγανε λεφτά. Ναι, κάτι λεφτά, το ξέρω. Για, λεφτά κάτι λεφτά, κάποιο εργολάβος, κάτι ήταν. Κάτι τέτοιο ήταν. Αυτά να λέμε στους νέους. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, γιατί το ξέρω. Ο Χατζηπαναγής έπρεπε και τα τρισέκονα. Και έκανε δικαστήριο για να μπορέσει να τα πάρει τα λεφτά αυτά εδώ και έκανε 5 χρόνια, 6 χρόνια ήταν. Τον είχα συναντήσει εδώ στη Χαριλάου. Σε ένα μαγαζί... Ο Κλόπ μας λέει το 4-3-3 με τα μπακ να γίνονται εξτρέμ και το εξάρι να γίνεται τρίτο στόπερ. Έχει μέλλον στο σύγχρονο ταχυδυναμικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Τα δυο χτάρια χωρίς δεκάρι πια, δηλαδή αυτό που παίζει η City, ναι. Το εξάρι να είναι και ψηλός να γίνεται τρίτο στόπερ, δηλαδή μην είναι κάνιας, ο Κάτς είναι κοντός σε αυτό το στυλ, όχι ψηλός και γρήγορος, και η μπακ να είναι ταχυδυναμική. Σήμερα στο ποδόσφαιρο που είναι ταχύτητα, ταχυδύναμη κτλ. Βρίσκεις τέτοιους παίκτες για να παίξει και το 4-3-3 και το 3-5-2 και το 5-3-2. Ο Λεβαδιάς ήρθε να παίξει 5-3-2 με τον Ζαραδούκα αριστερό μπακάφ. Δεν γίνεται. Και με τον Τζαμπούρη που τα μαλλιά του είναι πιο άσπρα και από του σκύλου μου τη Μήνη, να πούμε. Δηλαδή γέρος. Γέρος ο Τζαμπούρη το βάζει full back. Ο Ζαραδούκας. Τι μούρι αυτή ο Ζαραδούκας, δηλαδή. Μέχρι να προλάβει πια από τα γεράματα να κλείσει προς τα μέσα. Είχε κάνει 10 μέτρα ο Μάτος, ούτε τον είδε. Πάρ' το 1-0. Και για μένα, τα γκολ που μπαίνουν έτσι σχέδιο, σε τέτοια μάτς, τη μεγαλύτερη αξία έχει αυτός που βάζει το πρώτο γκολ. Το τρίτο και το τέταρτο από τα rebound είναι Klein Mine. Ποιος θα ανοίξει την άμυνα είναι, σε αυτά τα μάτς. Και την άμυνα πάλι για άλλη μια φορά την άνοιξε η πίσω γραμμή. Δεν το γράφουμε αυτό, δεν το λέμε αυτό. Η πίσω γραμμή, ο Μάτος, πάλι. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, Κωστή, θα θυμάσαι ποτέ ομάδα με μεγάλο πρωτογνωστή το δεξί μπακ να πάρει πρωτάθλημα? Αυτά... Γίνεται στην ιστορία ποτέ αυτό? Όχι. Αυτά. Δηλαδή να το χρωστάει ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο βαθμό αγωνιστικά, να είναι ο μεγάλος του πρωταγωνιστής το δεξί του μπακ. Ναι. Αν ομάδα που έχει ξαναπάρει στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 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 Με... Ήταν ή είχε πρωταγωνιστή του μπακ. Όχι απλά το δεξί ή αριστερό. Ένα μπακ. Η στόπερ να είχε. Ναι, από την πίσω γραμμή, πίσω τετράδα. Ναι. Να το οφείλει σε αυτόν τον πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θυμάμαι, να εδώ πιάνω μια αδιάβαστος, δεν θυμάμαι στο πρωτάθλημα του 85 πόσα γκολ είχε κάνει ο Σκαρτάδος. Ένας παίκτης ο οποίος για μένα ήταν ένας εγκεφαλικός παίκτης από το χώρο του άξονα. Αλλά εκεί είχαμε Δημόπουλο, center back, ήταν ο Σκαρτάδος. Εξτρέμο εννιάρι. Ναι. Ο Σκαρτάδος ήταν δεξί μπακ, σε έπαιζε στόπερ, λίπερο, εξάρι, οχτάρι, πολυθεσίτης, δεκάρι. Αυτός ο άνθρωπος και δεξί μπακ. Απ' τη Ρόδο. Το 78 με δοξάκι. Όχι, τώρα εγώ σου λέω καθαρό έμος ο άλλος. Δεξί μπακ ή σέντερ μπακ. Καθαρό, ναι. Έμος εκεί. Δεν θυμάμαι. Εκεί γιατί ένας παίκτης πιο πολυθεσίτης. Γιούρισιτς. Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Ναι. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει στην ιστορία με το δεξί μπακ ή τον αριστερό μπακ πρώτο σκόρερ. Και αυτό δεν είναι και υγιές πολύ, έτσι. Εντάξει, είναι εγωιτευτικό από τη μια. Δεν είναι υγιές. Δεν είναι υγιές. Θα βρεθούν τίποτα προπονητές όπως βρέθηκαν με τον Λίνο. Κλείνανε το Λίνο ψηλά και το πρώτο δοκάρι του, ναι. του Κλάους, αυτοί οι δυο ήταν. Παίζανε, κάνανε, χαφ δεξιά, αριστερά, είχε έναν μαύρο δεξί μπακ τον Ετώ, είχανε διάφορους κτλ. Τι, τι έγινε, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Ουγγό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Η μοναδική ομάδα που πήρε μεγάλο τίτλο στην Ελλάδα είναι η Λάρισα με 9 γκολ του Μητσιμπόνα.
Το 86. Το 86 δεν πήρε η Λάρισα πρωτάθλημα. Του Μίτσι Μπόνα. Νίκος από Γιαννιτσά. Ο Ρουμάνος είναι τρελαμένος με τα αμυντικά χαφ. Έβριζε κοντά σε αυτά, παρασύρουν το Μαωρίσιο και τα στόπερ να τρώνε κάθετες και να χάνουν μονομαχίες προσωπικές. Ο Λιμιός δείχνει να χάνει ενέργεια και σπιρτάδα. Ναι. Καλά το είδε ο Νίκος. Ο Λιμιός έκανε ένα πέταγμα και τώρα δείχνει ότι χάνει από σπιρτάδα. Είναι ευκαιρία του Βιερίνια να πάει εκεί. Λοιπόν, Τζερόνιμο Πάοκ 14. Τι είναι αυτό που. Τι 14. Τι 14. Τι 14, δε. Ο Κάνιας είναι σε άθλια κατάσταση. Εργομετρικά. Μου λέει ένας φίλος, ο Βιερίνη ανεβαίνει, ο Μιστακίδης προσπαθεί να βρει ρυθμό, ο Βαρέλα αργομετρικά βουνό. Ο Βαρέλα είναι επαγγελματίας. Ήρθε ο Βουβάλη, ήρθε ο Μοσχάρη, με πατήματα πολύ άσχημα, χαμηλά στο ένας μέναν, στο χώρο, τον μεγάλο, έχασε 10 κιλά, στέγνωσε και είναι άλλος Βαρέλα. Ο Βαρέλα, να είναι αυτό, ο Βαρέλα πέρσι ήταν χοντρός. Έχασε 10 κιλά και χαμηλά χθες τρεις αντεπιθέσεις του Λεβαδιακού τις σκότωσε ο Βαρέλα. Μιας και έχουμε την ευκαιρία το βράδυ να μιλήσουμε για μπάλα, γιατί το Μοσχάρι το μεσημέρι από μπάλα δεν σκαμπάζει. Είναι ευκαιρία το βράδυ να μιλάμε πιο πολύ για μπάλα. Το πιο παράλογο είναι πως με Κονέ Γαλανόπουλο έφαγαν τα αστεία χαφ του χάβου. Λέει, εντάξει και τα χαφ του χάβου εκτός από τον Μάρκο Πάολο, Παολίνιο όπως τον Μάρκο Πάολο δεν. 14 γκολ ο Σκαρτάδος το 85. Μπράβο. Ευχαριστώ ρε Τζερόνιμο. 14 γκολ ο Σκαρτάδος το 85 από τον άξονα. Να ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι. Και εμείς γι' αυτό είπα Δημόπουλος, Κωστίκος, Σκαρτάδος και παρεξηγήθηκε ο Βασιλάκος. Με πήρε τηλέφωνο να πούμε ήταν στην ταβέρνα το Γιάννεμα. Λέει δεν δέχομαι την κριτική σου. Λέω δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα ότι δεν ήσουν Κούδας, δεν ήσουν Χατζηπαναγής, δεν ήσουν Μίμης Παπαϊωάννου, δεν ήσουν Τσάρτας. Αυτό είπα εγώ. 11 γκολ έβαλε ο Σκαρτάδος. Μήπως βάζει και το κύπελο. 11 γκολ ο Σκαρτάδος. Λίγα είναι. Από τον άξονα. Όχι, δα. Δημόπουλος, Κωστίκος και Σκαρτάδος. Ακρογωνιαία ηλίθη. Παρεξηγήθηκε ο Βασιλάκος και είχαμε μια κουβέντα έτσι λίγο έντονη. Λέει δεν δέχομαι την κριτική σου. Ρε παιδάκι μου, του λέω. Άλλο σε είπα εγώ. Είπα ότι σαν δεκάρι και λόγω κιλών, γιατί ήσουν βαρύς, η τέχνη σου, τα πόδια σου ήταν εκπληκτικά. Τα σουτ από μέση απόσταση φανταστικά. Οι πάσεις σου πολύ ωραίες. Τα πλασαρίσματά σου τρομερά. Αλλά δεν είχες φτάσει σε επίπεδα Κούδα, Δωμάζου, Χατζηπαναγή. Αυτό είπα. Παρεξηγήθηκε ο φίλος μου ο Βασίλης. Δεν είπα ότι ήσουν κακός παίκτης. Κακός το μεταφέραν αυτό το πράγμα. Είπε ο Απτόπουλος ότι δεν ήσουν καλός παίκτης. Μα είναι δυνατόν να πω για τον Βασιλάκο δεν ήσουν καλός παίκτης. Με Αλεξανδρίδη το 79-80 σας είχαμε δει πρώτη φορά να πετάτε εκεί πέρα. Απλά λέμε δεν ήσουν Κούδας, Τσιάρτας σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό είπα εγώ. Δεν νομίζω ότι. Αλλά έβαλες και τα γκολ σου, έκανες και τις πάσες σου, πήρες και μεταγραφή μετά σε ΑΕΚ και τα λοιπά. Αλλά εκείνη η ομάδα, ο άλλος έβαλε 10 γκολ, 12 ποιος, ο Μιτσιμπόνας από τα center back. Ο Μιτσιμπόνας αυτός δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με το Μάτος. Πόσα γκολ έχει κάνει, 4-5. Ή άμα κάνει άλλα 5, δεν θα κάνει λέω εγώ άλλα 5. Εγώ δεν θα κάνει. 10 γκολ δεξί στο back. Τι πλάκα και άμα κάνει 10 γκολ δεξί στο μπακ και έρθει μια ομάδα να πάρει τον πρίγιο, θα πούμε αυτός πώς τα έβαλε τα γκολ. Τα γκολ τα έβαλε, σου πω εγώ, με πέναλτι και από rebound του τερματοφύλακα έβαλε το άλλο γκολ. Ναι, και έβαλε όσα γκολ έβαλε ο δεξί στο μπακ. Ο δεξί στο μπακ πώς τα έβαλε τα γκολ. Ήρθε 70 μέτρα από πίσω, μπήκε διαγώνια, όταν έγινε η σέντρα από την αριστερή μεριά, χώθηκε διαγώνια και έκανε τον γκολ. Πού ήταν ο Πρίγιοβιτς, δεν την έχασε την κεφαλιά. Ήρθε ο άλλος από πίσω, μάζεψε το rebound. Μάλιστα. Το άλλο γκολ πώς το έβαλε ο Μάτος. Έκανε μια κούρσα από δεξιά, έκλεισε προς τα μέσα με το άλλο πόδι, σούταρε στην άλλη γωνία. Μάλιστα. Και θα πουλήσω εγώ 10 εκατομμύρια, ας πούμε, τον Πρίγιοβιτς και θα έχει πιο πολλά γκολ ο Μάτος, θα πούμε. Και ένα άλλο που δεν μ' άρεσε. Να πω. Είσαι ρε Σαβίδι, έχεις μια ομάδα. Αυτό το λέω στο Γιώργο το Σαβίδι που ασχολείται εκεί με τις τσιχλόφισκες και τις μπάμπολ και πάει και βγάζει στο περιφερειακό. Μην τον αφήνετε να τρέξει στο περιφερειακό. Θα φύγει σε καμιά στροφή, ακλαίει ο Ιβάν. Μην τον αφήνετε. Πάντε τον στην Εγνατία να τρέχει. Έχει κλείσει ανάποδες η. Πώς το λένε, αυτός ο βρωμοπέδιος. Είναι σκοτόστρα. Μην τον αφήνετε τον πιτσιρικά να τρέχει εκεί πέρα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι είχα πει προηγουμένως. Διόρθωσέ με. Πάλι για τα μπακ εκεί, για ποιον έχεις πει, για τον
Σκαρτάβιο, τι έχεις πει, έλεγες τώρα. Τι έλεγα τώρα, τώρα με διώκωψες θα πούμε. Ποιος σε διώκωσε, εγώ δεν είπα τίποτα, μόνο σε έλεγες για το Ζαβί. Ναι, πουλήσε τον Πρίγκοβιτς 10 εκατομμύρια και ο Μάτσος θα έχει παραπάνω. Καταρχήν, οποιαδήποτε σύγκριση γίνεται για Σκαρτάδο ή οτιδήποτε, εγώ λέω ο μεγάλος πρωταγωνιστής να είναι το δεξί μπακ. Τότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει άλλους 5 παιχταράδες. Εγώ δεν ξέρω τότε. Τότε ποιοι άλλοι ήταν με το Σκαρτάδο που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Είχε τερματοφύλακα τον Παντέλη. Πολύ κακός τερματοφύλακας. Μέτριος έως κακός. Ναι. Ομάδα που πήρε με κακό τερματοφύλακα πρωτάθλημα ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή για τον Παντέλη. Ο Φορτούλα ήταν πολύ καλός. Ναι. Όταν το πήρε το 76. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα. Με κακό τερματοφύλακα πήρε πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη ιστορία να πάρεις πρωτάθλημα με κακό τερματοφύλακα. Ναι. Πρωτάθλημα πήρε ο Παναθηναϊκός με κακό τερματοφύλακα, τον Κωνσταντίνου, το 77. Καταλαβες. Ναι. Κοντός είναι 73, δεν έχει εξόδους, είχε την εκτείναξη, αλλά ας πούμε με ένα 73 δεν ήταν εκεί. Μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ τότε, ποιοι ήταν. Θυμόπουλος, Κωστίκος, Γιούρισιτς ήταν. Άρα τώρα μιλάμε ότι είχε πόσους πρωταγωνιστές ο ΠΑΟΚ. Είχε. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα Μάτος ο οποίος ξεχωρίζει σαν τη μύγα με στο γάλα. Ναι. Ναι. Δηλαδή βγάλει το Μάτος από την 11 αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, είναι πρόβλημα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μηνύματα. Ναι, είναι εκεί, λέει, μπράβο. Απόψε θα απολαύσουμε εκπομπάρα αυτού που θα δώσουμε τώρα στο φίλο μας τον Φωτιάδη. Το λόγο σε δευτερόλεπτα. Ο Χατζηπαραγκής είναι ο Καζαντζίδης των ποδοσφαιριστών. Πίκρα μαύρη, μεταγραφή δεν πήρε, λεφτά δεν έβγαλε, εθνική δεν έπαιξε, το φάγανε και τα λεφτά. Ναι. Αυτό είναι αδικία για τον Χατζηπαραγκή. Τόσο ταλέντο, τόση. Μόνο το αδίκησε τον εαυτό. Να μην φύγει από αυτό το μικρό τον Ηρακλία, πάει κάπου να πάρει λεφτά το παιδί. Ασύλληπτο. Να μας πει ο Φωτιάδης γιατί δεν πήγε σε Έρεθρο, ρωτάει ο λαός του. Τι να, αυτό έχω απαντήσει πάλι. Ο ΠΑΟ Χραπτόπουλε ξεκίνησε χωρίς προπονητή, χωρίς προετοιμασία, με 7 παιχνίδια και κλεισμένων και με Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ εκτός. Και είναι στο μείον 1 από τον πρώτο. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Ωραίο μήνυμα. Ο 467, το πλεονέκτημα του Μυραλάς είναι ότι τρέχει με την μπάλα. Ναι, σωστό. Τρέχει, έχει σπριντ με την μπάλα στο κοντρόλ απάνω. Ο Μυραλάς πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλο. Θα παίξει επιθετικό ή εξτρέμ. Εγώ εξτρέμ το βλέπω. Εξτρέμ και εγώ το βλέπω. Αφού, και πρέπει να παίξει. Αφού ο Ζαριφάρ τη βγάζει. Δεν λέω ότι γίνεται πιο γρήγορο ο Ολυμπιακός με τόσους αργούς στο κέντρο, αλλά σίγουρα είναι ένα σύνο Μυραλάς, λέω 467. Ναι. Μυραλάς θα δώσει και θέαμα στον Ολυμπιακό, αν είναι στα καλά του. Επαναλαμβάνω. Πάντα όταν έρχονται παίκτες, είτε σε Ολυμπιακό, είτε σε ΠΑΟΚ, είτε σε οποιαδήποτε ομάδα. Φύγαν στα 24 και έρχονται στα 30, στα 31, στα 32. Εγώ είμαι επιφυλακτικός. Σε αυτό δίκιο έχεις. Εγώ βλέπω πάντως να κρίνεται στα ντέρμπι. Βλέπω να κρίνεται στα ντέρμπι το. Δεύτερη φορά ξαναγυρνάει πίσω, δηλαδή. Πώς το πες. Δεύτερη φορά ξαναγυρνάει πάλι πίσω, δηλαδή, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, ναι. Ναι, αυτό λέω. Βλέπω στα ντέρμπι να κρίνεται το πρωτάθλημα. Το οποίο, αν πάει έτσι. Θα έρθουν μάλλον είτε είναι η ΑΕΚ είτε ο Ολυμπιακός οι συνδιοικητές του πρωταθλήματος για δύο αποτελέσματα και ο ΠΑΟΚ για ένα. Βέβαια με το πλεονέκτημα της Τούμπας. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε συγκλονιστικά παιχνίδια εκεί πέρα. Ναι. Φωτιάδης, αυτό περιμένω. Ο λαός σου ακούει. Πες ό,τι θες. Τι θες να πω, ό,τι θες. Ό,τι γουστάρεις. Ναι, σε καιρό να μιλήσουμε, πες. Τι. Τι θες να πω, λέγεις, τι θες να πω. Εγώ δεν έχω και τίποτα, δηλαδή, ας πούμε. Τι ήρθες να κάνεις τώρα. Τι ήρθα, ήρθα έτσι και Μαρία, ξέρω εγώ. Τι ήθες να σε πω. Τι θες να σε πω. Καταρχήν πότε πας στην Ανίτα Πάνια. Α, αυτό. Αύριο. Πρώτα. Δεύτερο, το κίτρινο που κάμισε, ποια γκόμενα στο χάρισε, το Λακώστα. Αυτό το χάρισε μια φίλη μου. Φίλη δεν υπάρχει. Φίλη δεν. Ναι. Για Πάνια θέλουμε προσκλήσεις εκεί. Κοίταξε να δεις. Θα με πάρεις μαζί σου. Βεβαίως. Στην Πάνια. Και θα πάρω και θα κάνω ανακοίνωση από κάνουμε το λαϊκό δικαστήριο μαζί. Θα πεις στην Πάνια. Γιατί. Πότε πας, πότε. Μέσα στο Μάρτιο. Αλλά θέλει κάποια ακόμα δικασία, προετοιμασία γιατί. Ήταν να φύγω Κυριακή. Τι πιστοποιητικά πρέπει να δώσει, τι πρέπει να δώσει. Πώς γίνεται τώρα, για παίρνουμε, γιατί πραγματικά. Λοιπόν. Εσύ πώς πας. Όχι. Το θέμα της εκπομπής. Το θέμα είναι επειδή είχα μια περίπτωση εγώ. Τώρα δεν θα αφήσουμε, τώρα χαλάμε και δύο. Όχι, ρε παιδί μου, πάνω κάτω. Το θέμα της εκπομπής στη Σπάνια, ποιο είναι που σε φώναξε αυτό. Δεν είναι το θέμα. Απλά είχε το θέμα που είχε την Κυριακή. Είχε ένα άτομο απογοητευμένο από τις γυναίκες. Απογοητευμένο. Α, πάνω όσοι είναι απογοητευμένοι. Ναι, δηλαδή ας πούμε από τις γυναίκες που ήταν ένας παντρεμένος, το χώρισε, ξέρω εγώ, δεν τον είχε και είχε τέτοια θέματα. Με αυτό την έννοια. Στεναχωρέθηκε. Εντάξει, εγώ έπαιρνα τηλέφωνο λόγω και κάποια στιγμή μετά από καμιά ώρα το σήκωσε και κάποιο παιδί που, για να μπορέσουν να μιλήσουμε.
Μελέτη. Α, θέλ... δηλαδή γραμματεύς. Ναι, γιατί, γιατί έχει τα τηλέφωνα που θέλει. Δεν είναι σαν και εμένα που το σηκώνει κατευθείαν. Όχι, δεν είναι σαν και εσένα. Όχι, όχι. Η Αθήνα είναι, έχουν γραμματεύσει. Δεν έχει. Για να πάρω. Για να πάρω. Κωστή, άκουγε μισό λεπτό. Για να πάρω. Για να μη σου πω και μια ώρα και μια μισή και τα διαλύματα που είχε ξανά πάλι. Κάποια στιγμή μετά από πέντε λεπτά πάνω το που χτυπούσε, σήκωνε πάνω που το κλείνε. Πάλι εγώ, κάποια στιγμή αυτό λέει, δεν γίνεται. Λέω κάποια στιγμή το σήκωσε, λέω έτσι και έτσι. Ναι. Λέει θα σε πάρουμε αύριο το πρωί κατά τις 12 η ώρα. Σε για πήρα. Σήμερα. Σε πήρα. Με πήραν τηλέφωνο. Πήγες ως απογοητευμένος, ας πούμε, ως το δικό σου το κομμάτι. Κοίταξε, το κομμάτι εκείνο τότε που πήγα εγώ ήταν το 14 που πήγα, που πήγα ήταν επειδή είχα το δεσμό αυτό να δω. Ποιο δεσμό είχες? Είχα ένα δεσμό που ήταν 22 χρόνια που είχαμε αυτήν. Είχες 22 χρόνια ναι, δεσμό με μια γυναίκα. Αλλά το θέμα ήταν... Πού κατέληξε ο δεσμός? Κατέληξε ο δεσμός ότι αυτή τότε εγώ ήμουνα με ένα πόδι, ας πούμε, λέω τώρα να την αφήσω, γιατί είχε αρρώστια. Είχε καρκίνο. Ναι, και τελικά. Και τελικά, ας πούμε, μέχρι και τελευταία στιγμή ήμουνα δίπλα της. Την πέθανε, δεν πού. Όχι, πήγε. Δεν την πέθανε. Έφυγε από καρκίνο, ας πούμε. Έφυγε που πήγε. Πέθανε αυτή. Ωραία. Ναι. Πήγες τότε και εκεί πέρα. Για, απλά για να πήγες. Μια άλλη κοπέλα, ναι, για να πούμε άλλη κοπέλα, μεταξύ βγήκαμε κανένα δύο, ας πούμε. Αυτή που πέθανε από καρκίνο, πόσο χρόνο ήταν? Το ήταν μεγάλη. Δηλαδή, πόσο μεγάλη. 22 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Υπολόγισα. Ήσουν 22 χρόνια με μια γυναίκα η οποία ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερα από σένα. Ναι. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι 47, πότε πέθανε αυτή? Το 13. Το 13 πέθανε αυτή. Mm. Άρα μαθηματικά για βγάλε τώρα. Αυτή πόσο χρόνο πέθανε? 65. 65 πέθανε αυτή. Εσύ ήσουν πόσο? 43. 43 με 65. Mm. Πέθανε, ας πούμε, η γυναίκα. Ωραία, τώρα το δεύτερο timing. Τώρα αυτό το δεύτερο timing όταν πήγα εξωτερικό και μεταξύ όλη η προετοιμασία ξεκίνησε, ας πούμε, με το Πάσχα το 14. Ποιο μπάσκετ? Το Πάσχα ξεκίνησε για να πάρω τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Το 14, το 18 σε μονάχα. Ναι, ρε παιδί, την πρώτη εκπομπή που πήγα. Θέλω να πάει σε... αυτό, γιατί ναι. Δεύτερη τώρα. Τώρα για τη δεύτερη εκπομπή πήρα τηλέφωνο εγώ την Κυριακή. Ναι. Λέω έτσι και έτσι θέλω να έρθω, με λέει τι θέλω. Στο Σαββίδι είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, στο Σαββίδι. Μήπως να βάλουμε μέσω να. Επειδή τώρα ο πρόεδρος. Κάτσε, δεν είναι. Απλά επειδή. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό εδώ που μίλησα εγώ ήταν και έτσι το 14 στο. Έβγαινε στα τέτοια. Με το. Που έλεγε, α πούμε, για. Που παίρνα τηλέφωνο, που έλεγε, α πούμε, για. Στον κομπιούτερ, τα ακουρατές, τηλεδιατές, όλα. Δεν πας αλλού το θέμα. Εσύ τώρα πήρες τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, τι σου είπαν? Τι μου είπαν, τι θέμα έχει, έχω όλο αυτό το θέμα. Τι θέμα είπες εσύ, τι τους είπες? Τώρα τι να πούμε. Κοίταξε, το θέμα είναι, αυτό που είχα εγώ θέλω να πω, ότι με αυτό το άτομο που ήμουν, θέλω, να... Να το αντικαταστήσω. Όχι να το καταστήσω, αλλά να πω αυτό που έζησα με αυτήν εδώ. Ποια είναι, ποια έζησες? Με αυτήν που έζησα, αλλά με το θέμα ότι αυτό, τι να σου πω τώρα, δεν κάνει να βλέπω στον αέρα, δηλαδή. Όχι ρε παιδί μου, πέθανε αυτή, πάει αυτό. Ναι, αλλά για αυτό το θέμα θα πω πάλι. Πέθανε. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω, ας πούμε, είχα μάθει πράγματα για αυτήν, που δεν ήξερα εγώ. Μετά το θάνατό της. Μπράβο. Και πληγώθηκες τώρα εσύ με αυτά. Με αυτά εδώ, γιατί γίναν πολλά. Γιατί έδωσα την ψυχή μου για αυτή τη γυναίκα. Ναι. Έδωσα γι' αυτό. Καλά, πέθανε, πάει τώρα. Προχώρα τώρα. Πάει, αλλά ξέρεις τι είναι, να έχεις έναν άνθρωπο και να τη στηρίζεις, να κάνεις και να σε λέει ότι τέτοια. Θα σου πω μια ιστορία, θα σου πω κάτι. Όχι, θα σου πω κάτι. Μια γυναίκα 22 χρόνια μεγαλύτερη και τη στήριζες εσύ. Ναι. Ό,τι στήριζα, δηλαδή ας πούμε γνώρισα αυτή τη γυναίκα εγώ το 92, να σου το πω αλλιώς. Ναι, παιδί μου, όταν βγαίνατε για φαγητό, ποιος πλήρωνε, ας πούμε. Εγώ. Εσύ πλήρωνε. Ναι. Όταν πηγαίνατε για εκδρομή, ποιος πλήρωνε? Εγώ. Πάλι εσύ. Δηλαδή εσύ βρήκες μια γυναίκα 22 χρόνια μεγαλύτερη. Εντάξει. Και πλήρωνες εσύ. Κοίταξε, άμα είσαι καψουρμένος. Άμα είσαι πόντιος. Άμα είσαι νορμάλ, πληρώνει άλλοι. Εσύ ζουν συγκολό, αλλά πλήρωνες εσύ. Αυτό είναι. Πώς γίνεται αυτό τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή ναι. Δεν στέκει λογικά, ρε γαμώ. Δεν στέκει, αλλά... Δεν στέκει λογικά. Τη σημασία δηλαδή, έχει. Αυτό είναι θέμα το. Να πεις την Ανίτα. Αυτά το 14 όμως δεν τα είπα. Πάει τώρα, τελείω. Όχι, όχι, γιατί εγώ τα έμαθα, Βασιλάκη, μετά έμαθα πράγματα από αυτήν εδώ, ότι έκανε πολλά πράγματα πέρα από τη... Σε κεράτωνε, ρε, τι έκανε. Άστο καλύτερα, τι να σου πω τώρα. Θα σου πω κάτι. Ο πατέρα το 78 τι μεροκάμα το έπαιρνε. Ο πατέρα μου. Ναι, δηλαδή α πούμε σε μια δουλειά, α πούμε. Πόσο? Α, ο Γιάννης ξέρει. Ρώτα το Γιάννη να πει. Το 78, 76 τι μεροκάμα το παίρνει την ημέρα. Εμένα έπαιρνε καλά λεφτά, δεν μπορώ να το βάλω σε σύγκριση με του άλλου. Ναι, δηλαδή την ημέρα μπορεί το μεροκάμα του ήταν 3 εκατοστάρια και αυτή έπαιρνε α πούμε 5 χιλιάδια την ημέρα. Τι δουλειά έκανε?
Σκέψου. Γιατί δεν σκέφτομαι. Είπαμε τα πράγματα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί είμαι εγώ τέτοια. Δηλαδή, για να μην. Με συγχωρείς τώρα. Αυτή η γυναίκα. Εγώ τη βρήκα, δηλαδή, με βρήκα με 8 στούντιο. Εσύ είχες 8 στούντιο. Όχι, αυτή. Αυτή. Τη βρήκαμε με 800 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή ακίνητα. Δηλαδή, όλοι. Πόσο πόντιο είσαι, ρε Φωτιάδη. Και αυτή τη γυναίκα την τάιζες. Και όχι με την τάιζα. Γενικά. Ναι. Δεν γίνεται. Ρε. Ναι, δεν γίνεται. Κοίταξε. Κωστρίνα, άκου να δεις. Να σου πω κάτι. Εσύ πρέπει να πας κληρονομιά καμιά 7 σπίτια, ρε. Περίμενα να σου πω. Όχι, το 85. Ακούω. Το 85, επειδή εκεί στη Θέρμη είχε κάποιον που είχε ηλεκτρονικά, κατεβαίναμε στη Θέρμη. Ναι, το 85, σου μιλάω. Και κάνα δύο φορές εγώ την έβγαλα στη Θέρμη. Πού να φανταστώ εγώ το 92 κάποια στιγμή εγώ, γιατί κυκλοφορούσε με ένα BMW 316. Αυτή. Ναι, κυκλοφορούσε, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι... Το Y26 ποιο 316, το δίπορτο. Το BMW, BMW. 316, δεν δίπορτο ξέρω. Γιατί, δίπορτο, ναι. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή το 85, για υπολόγισε τι σπίτι έπαιρνες, με πόσα λεφτά. Να το γενικεύσουμε για να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Εσύ γνώρισες μια γυναίκα 22 χρόνια μεγαλύτερη. Για να δεν θέλω τώρα στην εκπομπή, γιατί δεν κάνει, καταλαβαίνεις. Το πρακτικό, για να βάλω τα θα ακουστεί μέσα στην εκπομπή όλα αυτά εδώ, θα τα βγάλω στη φόρα όλα ό,τι έχει γίνει, γιατί γίνει, ναι. Ας είναι εκεί που είναι τη γυναικούλα, ρε. Γνώρισες μια γυναίκα 22 χρόνια μεγαλύτερη. Ναι. Ωραία. Η οποία το μεροκάμα του ήταν 300 δραχμές και αυτή έπαιρνε ένα 5.000. Και εσύ όταν βγαίνετε την τάιζες. 5.000 και έμεινε το 78, 83, 84 έπαιρνε την ημέρα. Μάλλον λέω εγώ. Όταν έπαιρνε άλλο 3 εκατοστάρια μεροκάματο, αυτή έπαιρνε 5.000. Μπράβο. Που κανονικά ήσαν 22 χρόνια νεότερος και ήσουν και δυναμικός, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είχε λίμπητο που διαφορετική, ας πούμε, στα σταλιά του. Αυτή αντί να σε δίνει λεφτά, σε έπαιρνε λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Τι να πω εγώ τώρα. Τι άπεις. Άστα, είναι. Δηλαδή, μόνο ένα σπόντιο. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα τώρα, γιατί τώρα επειδή. Πες το, επειδή. Γυρνούσα από Αθήνα. Ναι. Για να φύγουμε μαζί, μαζί να φύγαμε το αυτοκίνητο κανονικά. Ποιος οδηγούσε? Αυτή. Αυτή, εσύ είσαι οδηγός. Έτσι είναι οδηγός. Ναι, ναι. Και γύρισα πίσω με το χτέλ. Ναι. Με το χτέλ. Φύγα 8 η ώρα το βράδυ, γύρισα 5 η ώρα το πρωί. 4 η ώρα το πρωί γύρισα, ας πούμε, περίπου. Ναι. Το ξέρεις ότι εγώ για να μην ξυπνήσω, κανένας δεν το ξέρει, τώρα το βγάζω στον αέρα. Ναι. Ότι από το σταθμό στο Τριάζι ήρθα με τα πόδια. Γιατί δεν είχα λεφτά. Πήρωσα 2.000 με το στήριο. Αν δεν ήσουν πόντιος. Κανένας δεν το κάνει. Δεν θα σου δίνει δικαιολογία. Αυτό γίνεται τώρα το 95. Επειδή είσαι πόντιος, σου δίνω δικαιολογία. Καταλαβαίνεις. Δίνω δικαιολογία, επειδή είναι πόντιος. Ξέρεις, σημαίνει να είσαι από το σταθμό στο 30, 10 και. Είναι να σημαίνει ότι να έχει άλλο 8 σπίτια. Να είναι 22 χρόνια μεγαλύτερο. Άστο. Και να σε ταΐζει γιατί δεν σου δίνει. Άστο, γιατί είναι. Ξέρεις τι είναι να δει. Να σου πω και κάτι. Μη τα πει αυτά. Μη. Τα πε εδώ, τα ξεχάσει. Κάτι άλλο πιο πρακτικό. Η περιουσία όλη αυτή που κατέληξε. Δεν σ' άφησε κανένα σπίτι σαν να δει. Τίποτε. Εγώ μόνο ζήτησα ένα σπίτι από το τέφι γιατί στα τόσα χρόνια που έκανα. Που τη βοήθησε. Πού πήγε αυτή η περιουσία. Αυτή η περιουσία πήγανε. Πού πήγε. Σε βαγή ιδρύματα που πήγε. Σε συγγενείς. Παιδιά είχε. Έχει. Παιδιά είχε. Και πώς είχατε τόσα χρόνια εσείς, τι παιδιά ήταν αυτά. Τα παιδιά. Χωρισμένοι ήταν. Έλα Γιάννο, πες μου εγώ. Την ξέρει ο Κιλτηρίδης. Κιλτηρίδης, την ξέρω να την ξέρει. Όχι Κιλτηρίδης, ρε. Όχι Κιλτηρίδης. Άσπα, Γιάννη, να πω, άνοιξε λίγο να σε πω εγώ. Oh. Γιάννη. Όχι. Γιάννη. Όχι. Κοίταξε να δεις. Στον αέρα, μη. Όχι, δεν θα πω. Μη. Όχι, τίποτα. Μη, άστα, δεν θέλω να βγάλω. Κοίταξε, αυτό θα. Κοίταξε, ξέρεις τι, Γιάννη. Είναι. Κόντεψα από την άκρη στα μυαλά μου. Γιατί εμφανίστηκε ο πρώην στο Τριάδι που δούλευα. Δηλαδή, η οικοδομή τη βρήκα. Οικοδομή. Ναι, στην οικοδομή την γνώρισα, ρε παιδί μου. Έχει μια οικοδομή και στο σπίτι δίπλα είναι. Ναι. Στη Θέρμη. Καταραμένη οικοδομή. Και η οικοδομή γνώρισε τον επόμενο, δηλαδή. Το μυαλό σου είναι καταραμένο. Μια χαρά ήταν η οικοδομή. Άστο. Εκεί γνώρισα και όλο αυτό το πράγμα να δει. Δικαιολογήσει γιατί είσαι πόντιος. Άστο. Άστο γιατί. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τέλειωσε. Πάει. Τι είπε, τι το έβγαλε προ τα έξω. Εγώ, α πούμε, ψυχολόγο άμα ήμουνα, τα ίδια δεν θα μου έλεγε. Τέλειωσε. Εγώ σου δίνω δικαιολογία. Έχει δικαιολογία. Ω πόντιο. Ξέρεις τι, ρε Κωστή, να σου πω κατηγόρη μου. Τι να με πεις. Όχι, εγώ επειδή ήμουνα, η μισή ζωή ήμουνα στα νοσοκομεία, έφευγα από το στρατόπεδο. Ναι, όντως, αυτό εδώ δεν φτάνουν δύο εκπομπές. Γιατί είπα, δεν φτάνουν. Σε νοσοκομεία.
Πήγαινε στον Παπα-Νικολάου για να κάνει χημειοθεραπείες. Χημειοθεραπείες. Ναι, για να κάνει. Την έγκυνα δηλαδή. Όχι. Για τον καρκίνο, ρε παιδί μου. Χημειοθεραπεία με είπε. Ναι. Για να σκοτώσει τα κύτταρα αυτά εδώ και να κάνει. Ναι. 27 μήνες για να μπορέσει να ζήσει. Αλλά την έδωσε ζωή, ο γιατροί τη λέγανε. Είναι το μεγαλύτερο γιατί 27 μήνες που έχεις ζωή. Είσαι η μοναδική άτομο που μπορείς και ζεις με αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς 6 μήνες καταλήγεις. Εσύ ρε Φωτιάδη, όταν ήταν να το πει το ποίημα, δεν μπορείς να τη φάσεις κανένα σπίτι, ας πούμε, κανένα αυτό. Δόχι. Είσαι συναισθηματικός. Ξέρεις τι έγινε, Κωστή. Ναι. Κάποια στιγμή εγώ, επειδή ήθελα ένα σπίτι στην Κρίνη. Ναι. Α, στην Κρίνη κιόλας. Στην Κρίνη, γιατί τόσα καλά έχουν κάνει, τόσα να δει. Ναι. Τι θες να σε πω, ρε Κωστή. Αν το πήρες στο σπίτι, να με πεις. Δεν το πήρα, δεν για. Δεν το πήρα. Άστο. Πάει, τελείωσε. Δεν το πήρε. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω γραμμές. Είπαμε άστο, για μπάλα, είπαμε για τα δικά μας. Ο Γιάννης τώρα. Τελείωσε. Μη. Άσε. 2-31-0, όλα 90. Πάει, τελείωσε. Θα διαβάζω τα μηνύματα. Βαράνε οι γραμμές. Μία βαράει δηλαδή. Φωτιάδη, εσύ δεν έχεις ψηλιαστεί πριν πεθάνει κάτι. Όχι, μόνο τώρα. Δεν καθόμαστε τώρα να κάνουμε. Ναι. Αστόπουλε, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε με το Φωτιάδη. Έχω σταματήσει το φορτηγό. Αλλάξτε κουβέντα, λέει ο φίλος. Δηλαδή, ναι. Ο Πρίγιοβιτς ραπ θα πουληθεί καλά γιατί θα παίξει Μουντιάλ. Εκείνη η διαφορά. Και σκέψου, χωρίς πολλά-πολλά είναι πρώτο σκόρερ. Καταλαβαίνεις τι έχουν, λέει, οι άλλοι. Στον κύριο Μαλάτο, λέει, δηλαδή, χαιρετίσματα. Ο κύριος Μαλάτος δεν είναι εδώ. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε μου. Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Λοιπόν, μία ερώτηση. Βασικά, πρώτα να πω, περιμένω τον Θοδωρή να πάρει τηλέφωνο. Ποιο Θοδωρή? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα, ο Αργιανό. Τον Αργιανό από την Αθήνα, ναι. Ναι. Περιμένω, μην τυχόν και δεν πάρει. Και μία ερώτηση μου θέλω να κάνω τον Μιχάλη. Ποιος είναι σήμερα ο ηχολήπτης, Μιχάλη? Ο Γιάννης, ο Κλητηρίδης. Κλητηρίδης, ναι, γιατί το πρόβλημα ποιο είναι. Όχι, ναι, δεν άφησε το. Δεν άφησε το. Είναι ο Μπραντ Πιτ, λέω. Ή ο Γιάννης, λέω. Ο Μπραντ Πιτ πήγε να βρέξει τα σεντόνια. Ο Κλητηρίδης σήμερα. Καλά. Τα πούμε, άντε. Άντε, φιλιά, υγεία. Ανοιχτές γραμμές, δεν έχουμε άλλη γραμμή. Μόνο θα μου πήρε. Σέβρα εδώ, ούτε μια γραμμή δεν έχω. Θα με καταστρέψει. Το 2018 θα με καταστρέψει. Γιατί σε κατάστασε τώρα που είναι μετά από δύο μήνες. Και με σένα καταστράφηκε η εκπομπή 2-31-0, όλα 90. Κωστάκη, γιατί αγόρι μου, δεν ήρθα. Με κάλεσε εδώ. Τι να ρε, ρε, μιλάει. Για πάω κανένα μανάλι τώρα το σύνολο. Ναι. Κάλεσε, με πήρε τηλέφωνο το μεσημέρι. Ποιος? Ο Βασιλάκης. Πάμε γραμμές, Γιάννη. Πάει γραμμή, χτυπάει. Πάμε. Έλα, ναι. Έλα. Σιγά. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι πόντιος ο κύριος. Εσύ τι λες να είναι? Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είναι? Δηλαδή τώρα τι θες να πεις τώρα, ρε. Είναι πόντιος. Θα σου φέρει πιστοποιητικό φρονημάτων. Θες να σε μιλώ. Όχι. Η προφορά σου έτσι δεν φαίνεται για ποντιακή. Γιατί? Να σου πω κάτι. Ναι. Σου λέει τίποτα η αυγή. Σοχό. Να σου πω κάτι, φίλε. Όχι. Να σου πω έτσι. Να πούμε από την αυγή ο πατέρας μου, του Σοχό. Από εκεί που είναι με τις κουδουνάδες. Άστο το πω. Ναι, τότε. Σε ασυνολογή. Κοίταξε. Το πρόβλημα ποιο είναι, πιστεύεις ότι δεν είμαι πόντιος? Αφού μην πιστεύεις να έχεις πιστεύεις πόντιος. Μην βγαίνεις, άκουσε με εμένα. Άκουσε, μην βγαίνεις. Ζεις το αυτοχάρτη, την πάτησες, ξέχασε το. Αυτό σου λέει. Σε αυτό γίνεται. Ξέχασε το. Πάει τελείως. Αυτό που έκανες είναι έγκλημα στον εαυτό σου. Λοιπόν, τι κάνουμε με αυτό που λέει. Έλα. Όλα καλά. Άμα ήταν όλα καλά θα φτωχτωρούσαμε, ρε φίλε. Το 2018 είναι ένα ύπουλο έτος. Σόπα, είσαι μια χαρά εσύ. Όχι, είναι ύπουλο έτος γενικά. Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Ναι. Τι λέει ο ξενοδόχος? Ποιος ξενοδόχος? Ναι, ξενοδόχος. Περιμένει το καλοκαίρι οικονομήσει από τους Τούρκους ο ξενοδόχος. Λοιπόν, θα έχουμε το 18 γράψτα. 4 γεγονότα. Εγώ περιμένω από τον κύριο Σαββίδη να κάνει μια αθλητική εκπομπή στο Εψιλον, τριωρή, και να παίζει ΠΑΟΚ 80%, γιατί ναι. Πλάχο ΠΑΟΞΙΔΕΣ αρχίζουν και λένε «Το κράτος των Αθήνων, ο Αντένα, ο Αλφα, ο Ιερτένα, Ιερτδιό, παίζουν Ολυμπιακό». Να πάει λοιπόν να πάρει. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι γλύφτες του Σαββίδη? 4-5, θα τους πάρει κάτω, θα τους κάνει μισθάρα, εντάξει, και να κάνει εκπομπή για τον ΠΑΟΚ.
Αθλητική Κυριακή. Και να κάνει προπαγάνδα για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο για τον Τσίπρα, να κάνει προπαγάνδα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞης, αυτό θα έλεγα να πούμε. Και τι θα βγάλει από τον ΠΑΟΚ. Άμα κάνει προπαγάνδα. Τον ΠΑΟΚ τον πληρώνει, φίλε, για να βγάλει από αλλού. Κοιτάξτε να δει. Κοίτα να δει, στα μεγάλα κανάλια είναι νούμερα. Το κανάλι νούμερα που και πήρε ακροματικότητες. Δεν είναι έτσι απλά όπως τα λες. Ναι. Αν κάνει τέτοια αθλητική Κυριακή, θα σκελοκούκουλωσε. Γιατί? Άκουσε τώρα. Λοιπόν, τέσσερις γεγονότα θα γίνουν το 18. Για πες. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα, αυτό είναι σίγουρο. Μπράβο, ωραίο, και εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν. Παρακάτω. Παρακάτω. Θα βρεθεί η λύση για το όνομα. Σκοπίων. Είχα μια στεναχώρια. Θα αλλάξει. Κάτσε, να σου πω τα γεγονότα, δεν θέλει. Σύνθετο όνομα με τον όρο Μακεδονία μέσα. Εντάξει τώρα, έχω μια τσέπη. Θα αλλάξει η ζωή μας, ρε. Θα τελειώσει η ιστορία αυτή. Τι μην νοιάζει εμένα. Λοιπόν, το επόμενο. Πάμε. Τον Αύγουστο θα ψευτοβγούμε από τα μνημόνια. Μπράβο, μπράβο τώρα Αλέξη, μπράβο. Θα ψευτοβγούμε, άκουσε τα. Και το φθινόπωρο έχουμε εκλογές. Ακόμα καλύτερα. Τέσσερα γεγονότα αυτά, γιατί. Και άμα γίνουν εκλογές, ποιο θα βγει. Κυριτήμη, σημείωσε τα. Ποιο θα βγει. Ε. Άμα κάνουμε εκλογές. Άμα πάμε. Τώρα δεν θέλω να συνεχωρήσω το φίλο μα. Ξέρω τι θα είπαμε, το πλεονέκτημα το έχει ο Τσίπρα. Το πλεονέκτημα το έχει ο Τσίπρα. Μάλιστα. Γιατί έχει το Μητσοτάκι απέναντι. Οι πατριώτες δεν τους αρέσει. Κατάλαβε. Οι πατριώτες δεν τους αρέσει αυτό. Λοιπόν, τώρα ποιο όνομα θα παίξει. Ούτε με νοιάζει. Ούτε σε νοιάζει. Ούτε εμένα με νοιάζει. Κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώ. Να μπει φαΐ με νοιάζει. Έτσι κι αλλιώ. Τόσα χρόνια. Κοίταξε. Έτσι κι αλλιώ τόσα χρόνια το έχω συνηθίσει η Μακεδονία. Ναι. Σκέτο. Ναι. Τώρα με το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν, ρώτησα εγώ 50 παιδιά από 22 μέχρι 25 χρονών. Ξέρεις τι μου είπαν. Τι. Το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι το όνομα τη Μακεδονία. Είσαι τρελό. Ναι, αυτό. Καλά λέει. Έχουμε άλλα προβλήματα. Ποιο έχουμε σοβαρά. Άλλα να λύσουμε. Είσαι ωραίος. Έχουμε ποιο... άλλα να λύσουμε. Ποιο σοβαρά προβλήματα να πληρώσουμε. Ναι ρε φίλε. Έχουμε σπίτια χρεωμένα, αμάξια χρεωμένα, μισθή κατεβασμένη, ανεργία. Πάνω στο νοσοκομείο πεθαίνουμε από σκολικοειδήλα. Και αμενιάξει εμένα. Θα με νιάξει εμένα ρε φίλε, πεθαίνουμε και δεν έχουμε λεφτά να θάψουμε τον άνθρωπό μας. Και αμενιάξει εμένα. Να σου πω τώρα κάτι σοβαρά. Σοβαρά μιλάω. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε χουλιαμά, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν κοιμούνται από τόσο φορτωμένη στεναχώρια που έχουν πάνω τους. Αυτό ακριβώς λέω. Η στεναχώρια ναι. αυτή δεν τους νοιάζει ούτε η Μακεδονία, ούτε τη Βουλγαρία, ούτε η Ρουμανία. Τους νοιάζει ότι το τσουκάλι είναι άδειο. Άντε μπράβο. Πάμε, πάμε. Τέλος του μηνός θα πληρωθούμε. Πάμε. Λοιπόν, φαντάζομαι τη συζήτηση θα υπεζόταν μεταξύ Δέσπος Φωτιάδη μπροστά στην εκκλησία. Ωρε φίλε, τη ξέρει Δέσπο. Και αυτή μεγάλη, 79 είναι. Ωχ, είναι μεγάλη. Τα πολύ μεγάλη για σένα. 47, 57, 67, μέχρι 69 χρονών. 65, 64. Ε? Όχι, ρε. Όχι. Πόσο χρονών. Ένα μπούστι, κοίτα, ρε. Τι το βάζει αυτό το κρύο, μωρέ. Τι το βάζει, ρε, Γιάννη. Αυτό το κρύο. Αυτό τον ανέραστο το χάρι. Τι το βάζει. Ε, Γιάννη, Γιάννη. Κυκλάμα, κυρία. Μη το κρύο. Μη τον αριστερό. 40 χρόνια την έβγαλε με ένα τραμπάκουλα, άστονα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έχω φωτογραφία, Έλα βρε τώρα. Το Χάρη Κλίν τώρα. Βρε, άσε με τον Χάρη Κλίν τώρα τον κρύο τώρα. Άσε με. 40 χρόνια ίδια τάκα τώρα. Την άλλη φορά θα σε φέρω φωτογραφία του που έχει είναι το πλάγο. Καλαμαριά δήμαρχο δεν βγήκε τώρα. Πόσε φορέ το πάλεψε εκεί ο Βουκαρά με αυτό το καημό να δεν θα είναι ο Χάρη Κλίν. Πάλι καλά που έγινε πρόεδρο. Θα πατήσετε χιλιά κάτι την εκπομπή. Πρόεδρο. Πάμε φίλε, ναι. Ναι, κουστί. Έλα φίλε. Έλα με τον κουστί το Ραυτόπουλο θέλω να μιλήσω. Οχ, έλα. Μ' αρέσει αυτό το μη που κάνεις. Μη. Να πω. Ανοιχτή ακρόαση έχεις φίλε, από βάθος ακούεις, βάθος κήπος. Κουστί. Όχθε μου. Κουστί, μ' ακούς. Φύγε, 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 επόμενος, φύγε. Φύγε φίλε, επόμενος βλάχος. Ναι, μη φίλε. Κοίτα τι έγινε με το Μυραλάς εκεί πέρα. Κοίτα τα πρόβατα που πήγανε κάτω στο Καραϊσκάκι στο αεροδρόμιο. Έλα φίλε, ναι. Έλα ρε, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι έγινε ρε, έλα ψηλός από το Παθοσαλικό είμαι, τι κάνεις ρε. Πού είσαι ρε γίγαντα. Ρε μπακατσούλα, ήμουνα Θεσσαλονίκη ρε μια εβδομάδα ρε, δεν μπόρεσα να βρω χρόνο να έρθω να σε βρω. Εσύ για να είσαι Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα. Ναι ρε. Και να μην βρεις χρόνο να έρθεις να με δεις. Ήμουνα με δουλειά ρε. Με κατάλαβα, δουλειά. Θα φύλαγες κάνα υψηλό πρόσωπο ή θα κάρφωνες ναι. το κοντάρι
σε κανένα βυθόμετρο, ναι. Φεύγαμε πρωί και γυρνούσαμε βράδυ, ρε. Τι κουράγιο. Ναι. Τι κάνεις, Μπακατσούλα. Τι να κάνω, παιδεύομαι. Ναι. Αυτός ο Σερσερής εκεί, πώς τον είπαμε, Τριανταφυλλίδης, που έχεις δίπλα σου. Φωτιάδης. Φωτιάδης. Τι Τριανταφυλλίδης. Ρε Φωτιάδη, όταν θα κάνεις κάτι δεν το λες, ρε. Έτσι είναι οι άντρες, ρε. Ναι. Τα παντελόνια τι τα φοράς, για κρύο τα φοράς. Εσύ τώρα τι θες τώρα, ρε φίλε, και βγήκες τώρα. Ναι, τι θέλω, ρε. Εσύ τώρα τι κάνεις, πρόβλημα έχεις εσύ, ρε. Κάτσε να μάθω. Είσαι και άντρας και ντρέπεσαι και τα λες. Ή θα κάνεις το καλό και θα το λες ή μην το κάνεις ποτέ, ρε. Έτσι είναι οι άντρες. Δεν πήρε σπίτι. Που ήθελες να σου δώσεις και σπίτι στην Καλαμαριά. Τώρα το τι είμαι εγώ, τι έχω κάνει, αλλά έπρεπε να το έχεις εσύ, ρε φίλε, και να μάθει να σε τι είχαν. Το χρώστα και το σπίτι σχορεμένοι. Δεν τρέπεσαι, ρε. Εγώ δεν τρέπομαι, αγόρι μου. Να τρέπεσαι, ρε. Τα παντελόνια τα φοράς γιατί κρυώνεις. Τι να τον κλείνει, αφού λέει τώρα πράγματα. Κάτσε να το αιτιολογήσει όμως, γιατί το λέει. Όχι, ρε. Αφού δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά. Ναι, θα έπρεπε να ντρέπεσαι με αυτά που κάνεις. Δεν θέλω να μιλάω, ρε φίλε. Φίλε, δικό μου είναι το πρόβλημα. Καταλάβες. Απλά με ρώτησε ο Κωστής και γι' αυτό. Καταλαβες. Δεν αφορά κανέναν άλλο. Τι τα λες αυτά, δεν τρέπεσαι. Το τι θα κάνω εγώ, ρε φίλε, τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι, θα έπρεπε να ντρέπεσαι με αυτά που κάθεσαι και λες. Έπρεπε να είσαι στη θέση μου, άκου να σου πω κάτι. Επειδή με ανάφερες, έπρεπε να είσαι στη θέση μου. Δεν είμαι εγώ κλαψούρης, ακούς. Κλαψούρης, ακούς, σου μιλάω. Αλλά έπρεπε να είσαι στη θέση μου και να μάθαινες πράγματα και να λέγες όχι, ρε. Δεν γίνεται, ρε. Αυτά κάθεσαι και τα λες, ρε. Δεν ντρέπεσαι. Στο ξαναλέω. Έτσι λειτουργούν οι άντρες. Με τι πρότυπα μεγάλωσες. Απάντησε. Τι θέλω. Με ακούτε, ρε. Σ' ακούω, λέγε. Με τι πρότυπα μεγάλωσες. Εγώ τι πρότυπα μεγάλωσα. Με πρότυπα τον πατέρα σου. Εσύ τώρα το πρόβλημα ποιο είναι σε σένα τώρα. Ο πατέρα σου έτσι έκανε. Εσύ τώρα γιατί πήρες τώρα να με πεις, να με κάνεις διάλογο σου, και να μου πεις γιατί έκανε αυτό. Εγώ μίλησα με τον Κωστή. Κανέναν άλλο δεν μίλησα. Απλά με ρώτησε δύο πράγματα. Με ρώτησε για την εκπομπή που θα πάω. Άκουσες τώρα τι μιλάω. Μην το τραβάς. Θα ακούνε άλλες 500.000. Ξύπνα. Καλά κάνουν και οι ακούνε να δει. Χτύπα το κεφάλι λίγο στον τοίχο να αρχίσει να δουλεύει. Θα ακούσει, σε λέω. Τώρα δεν θα καθίσει να κάνω διάλογο τώρα με σένα. Ότι. Έλα, άιντε. Μίλα καλύτερα. Μίλα καλύτερα. Κωστή. Ακούω. Για πες μου, ρε. Τώρα κοιτούσα το πρόγραμμα. Είχα μπει στη Super League και κοιτούσα το πρόγραμμα. Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα πάντα. Τι δύσκολο πρόγραμμα έχει. Καλά πλάκα κάνει. Παίζει τώρα, με ξέρει την Κέρκυρα. Ας πούμε ότι θα την πάρει την Κέρκυρα, παίζει μέσα στα Γιάννενα, μέσα στον Αστέρα, μέσα στον Ατρόμητο, μέσα στον Παρετολικό. Και στο Λεωφόρο. Και μέσα στη Λεωφόρο, εντάξει, αυτό είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, θα το πάρει. Έχει πολύ δύσκολο. Και μέσα στον Ατρόμητο. Κάτσε, ξέχασα τον Ατρόμητο. Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός, κοίταγα, έχει όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα. Με ξέρει τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο. Ναι. Όλα τα παιχνίδια τα άλλα έχει μέσα στην έδρα του. Ναι. Η ΑΕΚ έχει λίγο δυσκολότερο πρόγραμμα. Το δυσκολότερο πρόγραμμα το έχει ο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Έφυγες. Φιλιά. Άντε, γεια σου, ρε μαγκά. Η τελευταία πόντια πόρνη αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι οι άλλες πληρώνονται. Το ξέρεις αυτό. Οι άλλες πληρώνονται. Τι είπε, τζάμπα. Φωτιάδη, ζούμε για να σ' ακούμε, να πούμε. Λέει εδώ μια ψυχή. Νεαπολίτης. Αν και δεν ξέρω το συμβόλαιο του Μάτος, σου είχα πει και παλιότερα ότι αν δεν το πάρουμε φέτος θα μας αφήσει για και πόρδο. Εύχομαι στο τέλος να μνημονεύουμε για καλό τον γκολ του στη Νέα Σμύρνη. Το 2-2 έχει εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Βέβαια, ρε παιδιά. Ο αγαπημένος μου παίκτης τον ΠΑΟΚ. Έλα, φίλε! Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φίλε. Μιχάλη Φωτιάδη. Μιχάλη, ναι. Φωτιάδη. Το πρώτο τώρα που αναφέρω τους άλλους τους δύο πρώτα και μετά θα πω σε ένα Κώστα πολλά. Σ' ακούω εδώ και περίπου από Γερμανία καταρχήν, Γιώργος. Ναι, Γιώργο. Ναι, σας ακούω. Άρχισα να βλέπω τις εκπομπές. Εγώ δεν ασχολούμουν πολύ με ελληνικό ποδόσφαιρο, με ξένα περισσότερα πρωταθλήματα. Μπουντεσλίγκα και τέτοια. Ναι, Champions League, Γερμανία εδώ που ζω, Ιταλίες, Ισπανίες, Μουντιάλ, Euro, να σου πω είμαι 45, θυμάμαι από το Μουντιάλ το 82 και μετά, θυμάμαι πολλά, πιάνω κόκκινους να λένε ψέματα, να λένε ότι θυμάμαι, πιάνω, αλλά εντάξει, πρώτη φορά τώρα σας ακούω εδώ και 3 χρόνια, άρχισα να βλέπω τον Αλέφαντο τα βίντεο στο YouTube, μετά εσένα, μέχρι που μου είπε εδώ ένας στο Ρόιτλινγκεν έχουν σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, λέει ο Ραπτόπουλος κάνει εκπομπή στο Μετρόπολης,
Και από τότε οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν. Πάλι Ραπτόπουλος, ακούω μεσημέρι δύο ώρες, βράδυ δύο ώρες. Βασίλη, με το Φωτιάδη παίξατε μπάσκετ, τι έγινε? Φοβάται να πάει. Ποιος φοβάται? Εσύ. Ποιος φοβάται, Βασίλη, ο Φωτιάδη ή εσύ αποκλείεται? Θέλω να το κάνουμε αυτό. Αυτό να το κάνουμε όταν θα σε λίγο να στρώσει ο καιρός, να το κάνουμε. Κοιτάξτε, έχω λίγο χρόνο φέτος, ήρθα λίγο Ελλάδα. Είχα να έρθω 4 χρόνια. Έχω μεγαλώσει Γερμανία. Συγγενείς έχω Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά. Αν κατάλαβα καλά, Βασίλη, κάποια στιγμή ανάφερες ότι μένεις Παπανδρέου, μένει ο θείος μου. Είχα πάει για μια μέρα. Καλαμαριά είναι. Ονειρεύομαι να έρθω να σας βρω, Μαρμίτα, να σας γνωρίσω, να γνωρίσω από κοντά τον ίσο MVP. Πού είναι αυτό σήμερα? Βασίλη, σε κόβω. Φωτιάδη, βρίσκολα σε βλέπω να κερδίσει το Βασίλη. Τον κόβω, JJ, παρέα το Βασίλη. Άμα χάσω, έχασα. Τι κάνουμε τώρα. Βασίλη, σε κόβω, JJ, παρέα πρέπει να είσαι στο μπάσκετ. Έτσι και έτσι τα λεφτά θα μείνουν σε εμά. Σωστό. Βασίλη, δεν μιλά. Δεν θα πάνε άλλο τα λεφτά. Δεν θα τα φάει καμιά στοιχηματική τουλάχιστον. Θα μείνουν στην παρέα. Στην παρέα. Θα τα φάρουμε σουβλάκια που λέει ο Κωστής και ο Γιάννης Κολυντηρίδης. Δεν θα τα μοιράσουμε εδώ στην παρέα. Και ο Στέφανος. Αγέλασα πριν πολύ το μη. Θέλω να δω ο Μπούζος που είναι στο Sky με το Θωμαίδη και έχουν τον Βασάρα εκεί να ρωτήσουν τι δουλειά κάνει η γυναίκα του Βασάρα. Τι δουλειά κάνει η γυναίκα του Βασάρα. Για να δούμε πόσο είναι αντιμνημονιακό στη διαιτησία ο Βασάρα. Εδώ τον Μπούζο με το καρό που κάνει. Να πω και εγώ κάτι, Κώστα. Ναι. Κώστα, ναι. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ από μικρός σχολεία γερμανικά, παρέα με Τούρκους, με Ιουγκοσλάβους, με Ιταλούς, με Ισπανούς, με Γερμανούς. Αυτά τα εθνικιστικά, τα πατριωτιλίκια και αυτά για μας εδώ βλακίες. Είναι αστεία. Αυτά είναι βλακίες. Είναι αστεία. Αυτά είναι βλακίες και λαϊκισμοί και βάζουν τον κόσμο τώρα να κατέβει. Ναι. Τι αξία μπορεί να έχει το συλλαλητήριο του Έλληνα, τι αξία έχει το συλλαλητήριο του Μακεδόνα. Εγώ έχω όταν έφτασε ο Έλληνας να κάνει δημοψήφισμα, να του το αλλάξουνε και σε 10 μέρες να ψηφίσει τον Πρωθυπουργό, που το άλλαξε το δημοψήφισμα. Τι να πάει να κάνουμε. Τι δουλειά έχω. Έχω ένα φίλο που μεγάλωσε Ελλάδα. Ναι. Και ήρθε εδώ Γερμανία, είμαστε φίλοι από το 98, είναι εδώ ο φίλος μου. Ναι. Και πάντα μου έλεγε όταν ανακατευόμουν και έβλεπα αδικίες και μίλαγα και έκανα, μου έλεγε από πίτα που δεν τρως, ναι, είσαι μέλι και αν καεί. Ρε τώρα εγώ 50 παιδιά εκεί στο μαγαζί, 22-25 και ο Γιαννάκης 20. Σηματής της Ζένιας, της ανιψιάς μου. Τους λέω τι έγινε, άσε ρε φίλε. Ο μπαμπάς άνεργος, η μάνα 500 το μήνα. Εγώ φεύγω εξωτερικό. Η αδερφή διορισμένη, ναι, τη διώξανε, το σπίτι δεν το ξοφλήσαμε. Αυτά είναι πολυτέλειες που εμείς δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Τι να σκεφτείς. Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ και εδώ Γερμανία. Λέει όλος ο φελός το μεσημέρι, θα έρθουν οι Σκοπιανοί να μας πάρουν τα σπίτια. Στα πήρε η τράπεζα ρε ηλίθιε. Θα πάρουν ο Σκοπιανός στα σπίτια. Θα μας πάρουν την χώρα. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω. Μα τα πετρέλαια, το ουράνιο και ό,τι βγάζει αυτή η χώρα, το φυσικό αέριο, είναι υποθηκευμένα. Τι να σε κλέψουν. Ναι. Δεν έχει τίποτα να σε κλέψουν. Δηλαδή, εγώ όταν φεύγω από το σπίτι δεν το κλειδώνω. Μα τι με πάρουν. Την τηλεόραση 100 ευρώ ας την πάρουν. Τι να πάρουν. Τι να πάρουν, ρε, τη σκυλοτροφή της μήνυ. Ας μπει μέσα. Θα με πάρει τις φόρμες. Α, πάω εκεί πέρα 300 ευρώ, πάρω 5 φόρμες. Σιγά, τι να με πάρει. Και ένα τελευταίο. Πριν κλείσω τώρα που ξεπέρασα το τρακ, η αλήθεια είναι ευθείωτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέω θα πάρω και δεν παίρνω. Γιατί? Τώρα που σας πήρα τηλέφωνο θα σας ξαναπάρω. Εγώ δουλεύω, Κώστα, σε μια δουλειά. Τι? Καπιταλιστική, ναι, σε ένα γυμναστήριο που δεν κλείνει ποτέ. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, 365 φίλε, μέρες. Αυτό είναι μεγάλη μαγιά. Γιατί δεν κλείσαμε, δεν έκατσα Χριστούγεννα, δεν έκατσα πρωτοχρονιές. Εγώ που είμαι τρελός και δουλεύω πολλές ώρες, μπορεί να θέλω 2 η ώρα και 4 μέχρι τις 3 να τρέξω 45 λεπτά στο διάδρομο. Έχει εδώ, Κώστα, η εταιρεία που δουλεύω είναι μεγαλύτερη αλυσίδα της Ευρώπης σε γυμναστήρια. Ωραία ιδέα. Κάνα franchise εδώ να βάλουμε το όνομά μας, να οικονομήσουμε κάποια φράγκα. Έχουν ανοίξει και στην Τουρκία 2-3, στην Ιταλία καμιά δεκαριά και στην Ισπανία. Αυτός, για Ελλάδα δεν ξέρω το πρόγραμμα της εταιρείας ποιο είναι. Αυτός που είναι εκεί, η Γερμανός, είναι ο... Ναι, είναι Γερμανός, λέγεται McFit. Πώς λέγεται McDonald's. Ναι, McFit. McDonald's, ναι. McFit.
Δεν μου λες. Το ξεκίνησε. Ναι. Δεν μου λες εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί του λες να κάνουμε καμιά μαγιά εδώ 24 ώρες. Να δεν ξέρω, η εταιρεία δεν σκέφτηκε να επενδύσει. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιος που θα το ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ναι, είναι αλυσίδα, αν είσαι μέλος σε ένα της πόλης, μπορείς σε όλη τη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη να μπεις με την κάρτα σου. Λέει με τουρνικέ αυτό. Ρώτα τον, αφού είναι franchise, πόσα λεφτά χρειάζεται να μπεις μέσα. Δεν είναι franchise, όχι, αυτός έχει κάνει την εξής μαγιά. Τι έκανε. Έχει παντού αλυσίδα, είναι όλα δικά του. Δεν τα έχει δώσει ακόμη σε franchise, δεν ξέρω κάποια στιγμή αν θέλει αυτό να δηλαδή τα πουλήσει όλα να οικονομήσει. Αυτό δηλαδή λειτουργεί 24 ώρες, είναι γυμναστήριο που λειτουργεί 24 ώρες. Αμέ. Ναι, πολλά, υπάρχουν και άλλα. Αυτό ήταν ο πρώτος. Γιατί χρειάζεται franchise, ρε φίλε, για να ανοίξει κάτι τέτοιο. Ένα γυμναστήριο απλά του λειτουργεί 24 ώρες. Τι θέλει δηλαδή. Διευρύνει το ωράριο και το προσωπικό. Δεν είναι franchise. Θέλω να σου πω ότι έχει 150 στην Γερμανία. 150. Μάλιστα. Δεν το έχει κάνει κανένας. Άλλο αυτό. Αν κάποιος το εφαρμόσει. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Όπως είπα, ξεπέρασα το track για ποδόσφαιρα, για τέτοια Champions League. Θα σας ξαναπαίρνω, θα μιλάμε. Γιώργος από Γερμανία, σας χαιρετώ. Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο. Έλα, όταν θα μπορέσεις και κάνουμε το match με το Βασιλάκη, έλα. Εγώ αν μπορέσω ξανά καλοκαίρι να έρθω. Φέτος ήρθα μόνο για δύο εβδομάδες. Μπορεί επειδή έχουμε το γυμναστήριο εδώ κλειστό στη Θέρμη που έχουμε το Δήμο, μπορεί να παίξουμε και εδώ. Ναι. Κλειστό από το γυμναστήριο. Το γανώσουμε, κύριε. Το γανώσουμε και έχει κερκίδα. Έχει. Ναι, και μπορούμε και εκεί. Στη Θέρμη θα πάμε. Εκεί στη Θέρμη. Πάμε στο Βαρσαλινό μετά. Βασίλη. Έλα, φίλε. Βασίλη, αν κατάλαβα καλά κάποια εκπομπή, νομίζω είχε πει τότε τα σκυλιά που κοντέψαν σε δαγκώσουνε. Ναι, ναι. Είχε πει ότι μένει Καλαμαριά κάπου Ανδρέα Παπανδρέου μένει ο θείος μου. Στα γύφτηκα. Δίπλα στο Φίνικα είναι. Σε ένα σχολείο απέναντι κάπου. Στα γύφτηκα, κύριε, με το Μίρτσο μαζί, ρε. Στα γύφτηκα μένουν. Εσύ τώρα επειδή δεν χωνεύεις να πούμε το Μίρτσο θα μας βάλεις την Καλαμαριά γύφτηκε. Όχι, Βασίλη. Ο Αιγιάννης δεν γύφτηκε. Ο Αιγιάννης δεν γύφτηκε. Ο Σύμπερδέτος είναι το Φίνικα. 300 μέτρα το Φίνικα δεν είσαι. Τι 300 μέτρα. Είναι μεγάλο. Άμα πλακώσουν οι γύφτοι εκεί δεν αμήνα στο κίνητο για αυτοκίνητο. Ωστά. Είναι άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θα έρθω. Ναι. Όταν έρθω Θεσσαλονίκη στο θείο μου, καθίσω καμιά 5-6 μέρες και θα έχω χρόνο, θα έρθω, αν έχω χρόνο θα έρθω Θεσσαλονίκη, θα έρθω στη Μαρμίτα, στην Τούμπα, σας βρω. Χαίρομαι πολύ, θα χαρώ πολύ να γνωρίσω όλους σας από κοντά. Έκλεισες. Είσαι ο MVP, τι τούνιπες, τι θα γίνει, θα την γνωρίσεις, τι τούνιπες του χαιρετίσματα. Να σε καλά. Yeah. Άστονα. Yeah. Με τις μιλφάρες τώρα έχει... Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Ναι. Ραπτόπουλε, και εγώ Γιώργος, και εγώ από Γερμανία, Ολυμπιακός. Θέλω για την ομάδα μου να σου πω λίγο. Να μου πεις εσύ μάλλον τη γνώμη σου. Βεβαίως, ακούμε. Πώς τη βλέπεις την τετράδα που έχω φτιάξει μπροστά τώρα. Δηλαδή. Φορτούνη, Μυραλά, Μαρίν και Ιρανό μπροστά. Καλή, Μυραλά. Πολύ καλή. Βαλέφαντος. Πολύ καλή. Ναι, αλλά... Με επιφύλαξη, τι Μυραλά θα δω. Μυραλά. Μη δω κανένα Μυραλά. Όπως τον Ελκαντουρί, δεν καντουρί, μη δω κανένα που δεν λαλά. Γιατί τώρα λέω όταν τον πήρα εκτός αέρα, λέω ρε Νίκο, για πες μου εκεί. Βιολογικά άσε τώρα τι είδαμε. Ρε Κωστάκι μου, να τον δούμε και ο Χάμα βλέπω να τον να δούμε. Δούμε να... Σε τι κατάσταση γύρισε. Δηλαδή, άλλο πρώτα μετά δηλαδή, από 5 χρόνια. Ο Βιερίνια, ήξερα εγώ ότι θα έρθει ντεφορμέ. Και ήξερα ότι θα βρει σε 4 μήνες φόρμα. Το ξέρα. Το βλέπα. Το ξέρα, πληροφορήθηκα κτλ. Λοιπόν. Για το Μυραλάς ξέρω ότι δεν είσαι καλή φόρμα. Τότε θα το ξεκινήσεις σε center for. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άμα δεν είσαι φόρμα το ξεκινήσεις σε center for. Ο άλλος που πήρανε αυτό το back to PAOK κάτι μάγουλα σαν τον κόκκινο με γλυκάδια. Δεν ξέρω τι. Λέει σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος, 20 μέρες. Σε τρεις μέρες. Τον Ολυμπιακό σου λέω εγώ, ρε φίλε, τι με νοιάζουν αυτοί του PAOK τώρα ρε σου πρώτη που πάει να πάρει αυτό. Δεν με νοιάζει ο PAOK. Η ομάδα μου πες μου. Η ομάδα σου θέλει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αριστερό μπακ, σε παραμυθιάσαν με τον Κούτρι, θέλει αριστερό μπακ και ένα οχτάρι που να μπορεί να μαρκάρει. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό το να φτάνει ο Ταξίδης ο πιο αργός να παίρνει βασικού θέση και να μένουν έξω όλοι οι άλλοι, είναι θέμα χοντρό για μένα. Και θέλω να πω στους φίλους μου τους παοκτσίδες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουνε Τσίπρα, έχουνε. Έχουνε δανεικούς δεξιά-αριστερά και σε ομάδες που πρωταγωνιστούνε. Έχουνε. Έχουνε παρασκήνιο, διαιτητές κτλ. Προσπαθούν. Ή αν όχι 100% παραπάνω από όλα τα χρόνια που υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Έχουνε. Έχουνε, ναι.
Λοιπόν, πού είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, τρίτη είναι πάλι. Ναι. Και εγώ πιστεύω τρίτη θα τελειώσουν. Εγώ νομίζω ότι θα σε φάνε. Θα με φάνε. Εντάξει, τον Διόλη θα τον περάσει τώρα. Την Ψιόφια την Κέρκυρα, μισό μηδέν θα την κερδίσει. Στο Αγρίνιο θα κερδίσει. Στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω ποιος θα πάει. Λικό, ναι. Δεν ξέρω ποιος θα πάει προπονητής. Μπορεί να παίξει τριάδα πίσω. Μπορεί να συμμαζέψει τις γραμμές. Μπορεί να παίξει δεύτερο ρόλο. Δεν ξέρω. Ο Αλαφούζος θα τους δώσει διπλό. Ο Αλαφούζος. Ο Κωνσταντίνου ποιος είναι εκεί. Ξέρω. Ναι. Κοίταξε. Θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων δεν έχει δώσει μάτς. Ναι. Δεν έχει δώσει μάτς. Ένα μάτς ήταν να δώσει. Το 83 έπαιζε Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Ο 83-84 πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Τελευταία αγωνιστική. Ο Πανιώνιος με ισοπαλία σωνόταν. Και είναι να του δώσουν ισοπαλία. Και βάζουν τελευταίο τέταρτο τον Γρηγόρη Καραλαμπίδη. Ο οποίος δεν ξέρει τίποτα. Και τους κάνει δύο γκολ με το κεφάλι. Ο Γρηγόρη Καραλαμπίδη. Τον θυμάμαι από τα χαρτάκια στο άλμπουμ. Ο Γρηγόρη Καραλαμπίδη, από τη Δράμα. Λένε παιδιά δεν το ξέρα. Και πήγε μπαράς. Και πήγε μπαράς. Με τον Αλέφαντο προπονητή και σώθηκε. Ο Πανιώνιος. Με τα Γιάννενα τότε. Ήταν ο Διούδης, ο παπάς του Διούδη εκεί, φίλος με τον Αλέφαντο. Ήταν εφοριακός εκεί. Ναι, αλλά εγώ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και μια φορά πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Μια τελευταία αγωνιστική. Εκεί το φτιάξαν με τον Πιερικό, νομίζω πρέπει να έπεσε. Δεν θυμάμαι καλά. Τους βόλευε το Χ και τους δυο. Γιατί ο Παναθηναϊκός με ήττα έμενε εκτός Ευρώπης. Και επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν φίλος με τον Παναθηναϊκό τη χρονιά, εντάξει, έγινε το μάτς 1-1. Και με καπετάνιο πρόεδρο. Ναι, και με Πασόκ από κέντρωση. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Όσον αφορά τον Γαλάς, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια, ναι. 20 ημερών μπροστά του. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βάσει προγράμματος παίζει με Λαμία στην έδρα του. Ναι. Δεν το χρειάζεται. Με Ξάνθη στην έδρα του δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται, λες. Όχι. Καλά. Ναι. Όχι. Ναι. Και πάει μετά από τρεις αγωνιστικές στην Τρίπολη. Άρα ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή μία πίστοση χρόνου, 20 ημερών. Η Τρίπολη τη γύρισε τη δουλειά. Για να φορμάρει. Α, άμα τη γύρισε τη δουλειά, μπορεί να έχει και ένα μήνα που παίζει μετά ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει σχεδόν ένα μήνα, 20 μέρες, 25 μέρες για να φορμάρει το Μυραλάς. Βάσει προγράμματος λέμε τώρα, έτσι. Κωστή, καλημέρα. Σήμερα γνώρισα τη ζωγράφο της Σχολής Καλών Τεχνών που κάνει κορνίδες. Λέει ότι είναι φίλη σου, φαν σου μάλλον. Το προλόγου που σου δώρησε το κρατάς. Βέβαια. Για την δικιά σου ζωγράφο, λέει. Ναι, αυτό που σε έκανε την κορνίζα. Ναι. Την κορνίζα, πόσο χρόνο είναι η γυναίκα. Τι πάθατε όλα, δηλαδή, α πούμε. Ναι, είναι. Κοίταξε. Ναι. Δεν χρειάζεται να λέω πόσο γνωρίζω. Ηλικία, βρε, μια ερώτηση. Τι σ' αρέσουν οι μεγάλες, αυτό και αυτό. Τι μ' αρέσουν αυτό, είναι ένα άτομο δηλαδή, που τη γνώρισε, ας πούμε, φίλοι, να με φίλοι, έκανα κάτι πίνακι σου εγώ, ναι. Αυτό εδώ. Παίζει ρόλο τώρα πόσο ρόλο είναι, δηλαδή, να κάτι να λέω. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή είναι ένα άτομο δηλαδή, που την ξέρω 4 χρόνια, δεν θα καθίσω να την πω, να λέω στον αέρα πόσο ρόλο είναι και πώς και τι. Τέλειωσε, είσαι διακριτικός. Ναι. Μπράβο. Καλησπέρα, πες τον κύριο Φωτιάδη να δώσει το Facebook στον αέρα, να τον δούμε όλες εμείς οι γυναίκες, μας άγγιξε η ιστορία του. Λέει η κοπέλα εδώ, έχεις Facebook. Πώς δεν έχω. Πώς λέγεται. Ναι. Μιχάλης Νέα Ιωνία. Πώς? Μιχάλης Νέα Ιωνία. Αθήνα. Μιχάλης Νέα Ιωνία. Ναι, αυτό. Αθήνα. Το Νέα Ιωνία πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε το Νέα Ιωνία. Τώρα είναι ένα πράγμα. Τώρα... Μπαίνουν μέσα, πατάνε Μιχάλης Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία στα ελληνικά. Τελείωσε. Αυτό θα πεις. Ναι. Στις Σέρες βρέχει. Ο ξάδελφος είπε δεν πάμε. Αφού βρέχει και δεν πάμε, γιατί θέλεις το συλλεκτικό κασελάκι του Απόλλωνα από το σπίτι. Λευτεριά στο Κιλτηρίδη. Λέει ο 188. Τι είπε το κασελάκι. Το κασελάκι, ναι. Το κασελάκι. Ποιο κασελάκι. Λοιπόν, για καρά, το σωσία του Γρηγόρη Κόκκινο στην τηλεόραση, στο κανάλι Γνώμη, στην εκπομπή Αθλητική Γνώμη, τον έχετε δει. Πολύ γέλιο, παρακαλώ να σχολιάσετε. Δεν τον έχω δει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Πρώτα απ' όλα, πολλά respect στο Φωτιάδη. Respect. Εγώ κάτω τούμπα συντηλεφωνώ, 19 χρονών. Θωμάς λέγομαι. Για πες μου, Θωμά, για το μακεδονικό θέμα, πόσο σε αγγίζει. Άμα σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου, λογικό, έχουμε τόσα προβλήματα να ασχοληθούμε. Δηλαδή, για κάτι που δεν έχει ουσία, δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε να ασχοληθούμε εμείς τα νέα παιδιά τουλάχιστον. Μα έτσι. Ο παπάς μας εδώ της Θεσσαλονίκης καλεί τον κόσμο. Ο ένας παπάς καλεί τον κόσμο, ο άλλος τους λέει από τη Νέα Δημοκρατία να μην πάνε. Ενώ πριν λίγα χρόνια το 4 μας έλεγε κάτι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης. Άσε τώρα, ράπ, αυτά είναι.
Άσε την άπη. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν με πεζά πράγματα που είναι απολουσία. Πάμε παρακάτω. Τίποτα, τίποτα. Παοξή. Ναι. Δεν φοβάμαι τον Ολυμπιακό φέτος. Ναι. Δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή είμαι δύο πόντους μπροστά από Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ νιώθω σαν να τον έχω πάρει στην Τούμπα. Δεν ξέρω πώς και μπάλα να μην παίξω, τα τρίτα να βάλω. Πιστεύω ότι θα τον πάρω στην Τούμπα. Πώς το πιστεύεις? Και με την ΕΠΟ φέτος δεν υπάρχει Ολυμπιακός για μένα. Μόνο πάω το πρωτάθλημα φέτος. Θα σε βοηθήσει δηλαδή ο Γραμμένος? Ναι. Σου λέω καθαρά, δηλαδή πιστεύω, δεν το φοβάμαι. Θέλεις. Μέχρι πέρσι, ναι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και το 14, γιατί από 7 χρόνια παρακολουθώ ΠΑΟΚ, ακόμη και το 14 όλοι το πιστεύαν. Είχα και τα φιλαράκια μου, λέγανε. Ήξερα ότι δεν θα το πάρουμε και το 14. Και όντως και δεν το πήρα. Άλλη άβρα έχει τώρα. Ναι. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, ξέρεις γιατί δεν τη φοβάμαι. Mm-hmm. Μου θυμίζει το ΠΑΟΚ του 14, όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε rotation. Με Αναστασιάδη. Ναι. Με Αναστασιάδη λέω. Ραπ. Με Αναστασιάδη. Ναι, με Αναστασιάδη. Δεν τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι το πρωτάθλημα φέτος μας το χρωστάει και ο Σαββίδης, έτσι. Ναι. Δηλαδή ήρθε, είναι εδώ τόσα χρόνια και ένα κύπελο μόνο. Δηλαδή αν το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, του Σαββίδη θα είναι. Και από το Σαββίδη. Ναι. Πάνω απ' όλα το Σαββίδη, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο. Δηλαδή η ομάδα λίγο, ελάχιστα ο λαός, ο πρόεδρος είναι του. Ναι, πρόεδρου είναι. Ναι, κοίταξε, η ομάδα έχει δέσει κιόλας από την αρχή. Δηλαδή τα κακά αποτελέσματα που έφερνε, κάτι χινάρια στο Λεβαδιακό, άμα θυμάσαι, πρώτη αγωνιστική, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τώρα η ομάδα σιγά σιγά φαίνεται να βρίσκει κάπως τη φόρμα της. Τώρα αυτόν τον Αζεβέδο θα τον δούμε το αριστερό τον μπακ. Εμένα δεν με γεμίζει το μάτι πάντως αυτός. Ο Αζεβέδο? Δεν με γεμίζει το μάτι. Χοντρός είναι. Ναι, δεν με γεμίζει το μάτι αυτός. Χοντρός, το ξέρω. Είδα, ανέβασε ο Γιωργάκης σε φωτογραφία. Αυτός δεν πιστεύω να παίξει καν στον μπακ. Θα τον πάμε στο Παναθηναϊκό και στην κυρία Μέρη. Ναι. Βλέπω τόσο καιρό αριστερά βάζει Κρέσπο. Ναι. Γιατί δεν βάζει στο Δελγιανίδη το νέο παιδί να το προωθήσει? Δεν είναι καλό μάνατζερ. Για ποιο λόγο και βάζει στο center back? Δεν είναι καλό μάνατζερ. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, εγώ αυτά δεν τα πολύ ξέρω, αλλά για μάνατζερ, για μάνατζερ λίγα και τέτοια. Αλλά όχι Κρέσπο, ρε φίλε. Δηλαδή, για μένα ο Κρέσπο δεν αξίζει να πει στον ΠΑΟΚ. Δεν αξίζει. Ένα ματς τον έβαλε. Για αριστερό μπακ μου λες ένα ματς τον έβαλε. Ναι. Εντάξει, εγώ σου μιλάω και για center back που είναι η θέση του, για μένα δεν αξίζει, δεν κάνει. Δεν γουστάρεις. Είναι φλόρος, δεν το γουστάρω. Φλόρος. Δεν κάνει για πάω καυτός. Δεν έχει την φάτσα του center back. Μάλιστα. Είναι φλόρος. Επόμενος, ναι. Γιατί είναι φλόρος, τη μάπα φλόρος είναι. Φλόρος δεν είναι. Η μάπα του δεν είναι center back, δηλαδή μια γρίλα δεν την έχει, αυτό θέλει να πει. Δεν είναι το... Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Είναι φάτσα, να το πούμε με άλλα. Είναι φάτσα έτσι γούτσου γούτσου. Αυτή η μάπα δεν είναι για center back. Ο center back θέλει να είναι αγριοπός. Αυτό έχουμε εμείς στα δηλαδή ο μορφόπεδο center back, ας πούμε, χαμογελαστό και τα λοιπά. Θυμίσου έναν. Άντε, να είναι ωραίο αυτό. Άγγελος Σπυρίδων, πολύ ωραία φάτσα. Εξαιρετικός. Κούκλος. Πάμε, έλα φίλε, ναι, βέβαια. Πολύ όμορφος. Έλα. Έτσι, μαυροπός. Ναι, έλα φίλε, ναι. Ο Πικέ, ας πούμε, ναι. Μπορείς να πεις. Ο Πικέ, να είναι όμορφος. Δεν έχει αλυτόφατσα δηλαδή ο Πικέ. Όχι, θεωρείται ωραίος ρε παιδί μου, εντάξει. Μάλιστα. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Κωστή, καλησπέρα. Καλώς το. Ηρακλής από Αλεξάνδρεια. Καλώς το είδα. Το όνομα είναι Ηρακλής, όχι η ομάδα, είναι Άρης. Α, είσαι Αριανός που είσαι από την Ηράκλεια. Γιατί όχι, από... Η μόνη ομάδα στην πόλη, αφήστε τα άλλα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικά, αν ξέρεις. Ναι. Γιατί σε σέβομαι πολύ ποδοσφαιρικά. Στα άλλα είσαι απαράδεκτος. Καλά, καλά. Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει αυτό το ισοπεδωτικό. Ναι. Ήθελα να με πεις αν γνωρίζεις. Τι άλλο πρέπει να πάθει η Ελλάδα για να μην ισοπεδωθεί. Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί το λέω Κωστή. Ναι, και πάνω. Το λέω έτσι ναι. Φιλικά. Τι άλλο πρέπει να πάθει. Εσύ, αγόρι μου, που πήρες 19χρονο τηλέφωνο και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο πάω. Και μιλάς τόσο ισοποιητικά για αυτό το θέμα. Δεν τον νοιάζει. Αν δεν τον νοιάζει, έτσι. Αν δεν τον νοιάζει. Γιατί ναι, τον νοιάζει. Και σένα μπορεί να μην σε νοιάζει και φαίνεται ότι δεν σε νοιάζει. Αυτό γιατί να τον νοιάξει. Να τον νοιάζει γιατί κάποιος παππούς του και κάποιος
πρόγονός του μπορεί να έδωσε το αίμα του για αυτό το και πράγμα. Τι έγινε. Αυτό και το μακάκο που δεν τον νοιάζει. Και παίρνουμε τουρκικές αερογραφικές διαφήμιση. Τι σχέση έχει αυτό. Εντάξει, Κωστή, έχεις δίκιο σε αυτό που λες εσύ και καλά κάνεις. Ναι. Εγώ τον εύχομαι, γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερος, ναι, αυτά που βίωσαν οι πρόγονοί του και μάτωσαν και κάποια πράγματα, να τα ξαναζήσει και εσύ, ναι, αγόρι μου, για να δούμε πόσο μάγκα είσαι. Και τι θα λες μετά. Κάτσε, μη θυμώνεις. Όχι, γιατί με ανέβασε την πίεση 19 χρονών, με στραβώνει το στόμα, με τη μαγιά της Σαλονικιώτικα, να με πεις για τον ΠΑΟΚ και δεν νοιάζει το Μακεδονία, ρε. Δεν νοιάζει, φίλε. Γιατί η γενιά. Καλά κάνει. Πόσο χρονό είσαι. Πόσο χρονό είσαι. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι 51. Ξέρεις πώς σε βλέπει αυτός ο 19χρονος. Σαν μίασμα σε βλέπει. Όπως τον βλέπω κι εγώ. Σαν κοπρίτη σε βλέπει. Η μόνη του αξία αυτού τότε είναι το Facebook. Πει, το Facebook είναι μόνο σε αυτές τις ηλικίες και η μαγιά στην καφετέρια. Ο 19χρονος θα σου πει ότι βρωμάς πασοκύλα. Και θα σου πει να ψοφίζει. Να ψοφίζει. Τουλάχιστον δηλαδή. Εγώ σε κάτι πίστευα. Και έκανα λάθος, ναι. Αυτός δεν πιστεύει σε τίποτα. Καλά κάνει. Εσύ είχες λοιπόν, την ευκαιρία, αυτός δεν την έχει όμως. Ο 19χρονος. Και έκανα λάθος, ναι. Έκανα λάθος. Ρε παιδάκι μου, γιατί να κατηγορήσω εγώ ένα 19χρονο που δεν είναι ευπατρίδης όταν ήδη ότι η πατρίδα. Δεν το κατηγορώ. Κατηγορώ ότι δεν σέβεται κάποια. Να μάθει να σέβεται. Να μην σέβεται. Εμένα τι με σέβεται. Να γιατί ψήφισε τα Πασόκ, ναι. Να μην σέβεται. Να σέβεται κάποιο όμως. Του κινητές τώρα του Πασόκ τώρα θα βάλουμε στα παιδιά μας. Πώς το λένε, θα τα μαλώσουμε τώρα. Δεν τα μπαλώνουμε, να αλλάξει το σκεπτικό του. Η γενιά του Κουλοχέρι και του Μπαρμπουτιού τώρα θα τα βάλουμε με 19χρονους. Έλα. Και τι πρέπει να είναι πρώτο θέμα, να είναι ο Πάο και ο Άρης. Και η οικονόμα του, καλά κάνει. Να είναι ανοιχτό το μυαλό του. Για να ρωτήσω το ποδοσφαιρικό τώρα. Πάμε, ναι. Δεν θυμάμαι, αν θέλω να μου πεις εσύ, τα παλικαράκια του Πλατανιά που βγάλαν κάποια ανακοίνωση μετά από το παιχνίδι με τον Πάο και τον καθαρό κόλπο που τσακυρώθηκε, βγάλαν καμιά ανακοίνωση. Όχι, αλλά θα σου πω και το άλλο. Δεν θυμάμαι, κάτι μου διαφεύγει, ναι. Τα παλικαράκια του Ατρομήτου που ήταν με μείον 5. Ένα λεπτό, έχω απάντηση για τον Πλατανιά. Με τον Μαράσκο έπια καφέ στην Καστοριά. Και λέει, εμείς βάλαμε το κεφάλι μας στον Τορβά, τα βάλαμε με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ δεν μας έδωσε ούτε μία βοήθεια, λέει. Δεν μας εξηγήθηκε μετά ο ΠΑΟΚ. Έχουμε συναλλαγή δηλαδή. Γιατί ωραία. Στη ζωή όλα συναλλαγή δεν είναι. Ναι, ωραία. Και το ίδιο για τον Ατρόμητο. Ναι. Δεν είδα τίποτα. Ο Σπανός γκρίνιαζε, αλλά δεν μας είπε γιατί έπαιζε με μείον 5 με τον ΠΑΟΚ. Εσύ τι ομάδα είσαι. Είμαι περίεργος. Γιατί εδώ τώρα, όπως είπε κάποιος φίλος, έχεις γραμμένο, έχεις πάρει τις ενώσεις, έχεις πάρει διαιτητές, έχεις πάρει. Τι να κάνει. Πήρες μάνατζερ, πήρες τα πάντα. Ναι. Πήρε το κύπελο με offside και μιλάς για διαπλοκή. Τι να κάνει. Όχι. Και εσύ πήρε την Καλαμαριά με αποβολή στο 30. Καλά έκανε. Ναι. Εγώ πήρα την Καλαμαριά με αποβολή στο 30 γιατί και εγώ είμαι μεγάλη ομάδα. Και αυτό πρέπει μεγάλη. Να είναι μεγάλη. Τι συγκρίνει. Αυτό λέω. Άρα ή δέχεσαι ότι συμμετέχει σε ένα βρώμικο σύστημα ή δέχεσαι ότι και άλλοι που τα παίρνουν καθαρά. Το 19χρονο ήταν σαφέστατο. Το δέχεται. Ναι. Και δεν γουστάρει τα συλλαλητήρια. Γιατί κοιτάει και πάρει. Τώρα το πώς αυτοί όλοι γίνονται, ναι. Το πώς όλοι αυτοί τώρα γίνονται δικηγόροι του Σαββίδη, τις δουλειές του και τα ξέρουν όλα και δικαιολογούν τα πάντα και δικαιολογούν και αυτούς που μπορεί να πετάξει στον δρόμο τώρα ως μοχλό πίεσης για να πάρει από την κυβέρνηση κι άλλα. Είστε Αριανός. Βλέπεσε. Τι? Είστε Αριανός. Εγώ είμαι Αριανός από γεννησιμιού μου. Μπράβο. Και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εσύ δεν τρέπεσαι που 150 παίκτες τους έβαλες στο φέση με το άρθρο, ναι. 44. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν γίνομαι υπερασπιστής όμως κανενός Κόντι, κανενός Σαουρίδη. Του Σκόρδα, τι λες, το Σκόρδα γιες τη λες, ήσασταν γιες, γιες. Και ποιον το Σκόρδα. Εκείνη την ασυμμομούρα. Εγώ σου λέω ότι εγώ σαν άτομο. Δεν υπερασπίζομαι εγώ αυτούς. Εγώ λέω αυτοί που βγαίνουν τώρα και μιλάνε για τον Σαββίδη για τις δουλειές του και ότι είναι έτσι και ότι αγαπάει τον κόσμο. Φίλε μου, το έγκλημα είναι ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες γίνανε ανώνυμες εταιρείες. Αυτό είναι για μένα το πιο εγκληματικό πράγμα που μπορεί να γίνει. Γιατί ο κάθε επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα νομικά να φορτώσει τα χρέη σε μια ανώνυμη εταιρεία και αυτός να την κάνει κατσίκα. Είναι αυτό εγκληματικό λέτε, αυτό και αν θέλουμε να υπάρξει εξυγίανση στις ομάδες πρέπει να πάψει να υφίσταται οι ποδοσφαιρικές ομάδες ως ανώνυμες εταιρείες. Απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε να υπάρχει αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αν θέλουμε να υπάρχει αυτό, ας αποφασίσει αυτό το κράτος. Εντάξει. Ότι είναι κράτος. Πάντως άκου τώρα. 51 ή 50 εγώ, 60 ο άλλος. 65 ο άλλος, 58 ο άλλος. Ξέρεις πώς μας βλέπουν οι 19χρονοι. Θα πεθάνουμε και θα πάνε πάνω τον τάφο μας και θα χέζουν. Επειδή εσύ τώρα τα υπάρχει. Επειδή προβάς πασοκύλο και εσύ και εγώ. Ναι, να το ρωτήσω όμως. Εγώ δεν τολμώ. Εγώ δεν τολμώ να πω για τα παιδιά αυτά τα 19χρονα, το Facebook και τα λοιπά. Δεν τολμώ η γενιά του Μπαρμπουτιού, του Κουλοχέρι και του Βασίλη Καρέ.
Δεν μπορεί να μιλάει. Δεν ήταν όλοι έτσι. Η μουσική που ακούγατε για σκυλιά ήταν. Ενώ τώρα η γενιά του. Μια χαρά είναι αυτή η γενιά. Πολύ, πολύ πιο καλή γενιά είναι. Πολύ πιο καλή. Βρωμάμε πασοκύλα, βοθρίλα και αυτό φορά μέχρι τον νότο. Κουλοχέρι και μπαρμπούτι. Μπράβο, ρίχνει. Αυτό φορά. Τα σκυλιά να γαμπίζουν. Έβαλα το σκύλο μου καρά και χώθηκε κάτω από το κρεβάτι δύο μέρες δεν έβγαινε. Σ' αγαπώ πολύ. Συνομήλικέ μου, γλυκέ μου. Καλό βράδυ. Κατάλαβε. Το μπαρμπούτι πήγαινε σύννεφο και θα πούνε τα παιδιά στο Facebook. Πάμε επόμενο. Τι, να μπορώ να ρωτήσω. Όχι, όχι, όχι. Του είχα συναντήσει η Καρά, Τερζή, Μελά και Σταυρόκη. Δεν μίλησα για Τερζή. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι του είχα συναντήσει. Είναι γλυκό άνθρωπο. Το 93 του είχα συναντήσει πάνω στο Φιλίππιο που τραγουδούσαν. Εσύ τι έκανε στο Φιλίππιο. Πήγα και του άκουσα για. Του άκουσε για. Ναι, του είχα ακούσει. Από ναι, ρε. Κανάς διαφήμιση, φυσικά. Όχι. Φυσικά, να Γιάννη, στο ξενοδοχείο πάνω στο. Το εντάξει. Και είμαι τον κυρίες και κύριοι και την άλλη ναι. Την κουρούνα. Όχι. Καλημέρα. Αυτό φορά. Μέχρι τον νότο. Πάντως μου έκανε εντύπωση που παιδιά 20 χρονών και κάτι κοπελίτσες λέει ακούω Καρά. Ακούει, άρα ναι, ναι. Είναι ωραίος διαχρονικός. Όλη παρέα του παιδιού ακούει Καρά. Αυτή είναι επιτυχία του Καρά. Μπράβο τον Καρά. Γλύψτε κι άλλο, γλύψτε το. Να πάρει διαφήμιση, γλύψτε. Διαπάρουμε. Τη βραδινή ζώνη. Καλά θα είναι. Καλημέρα. 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 Μου ακούς, είμαι 20 χρονών, ζω σε αυτή την πόλη. Ορίστε. Είμαι 20 χρονών, λέω, ζω σε αυτή την πόλη. Ναι, αγόρι μου, πες μου. Τι ομάδα λες να είμαι. Ηρακλής. Από αυτά που έχω δει. Ηρακλής. Ηρακλής, ε. Ναι. Από αυτά που με έχει δείξει ο μπαμπάς μου, τι ομάδα λες να είμαι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ε. Τι ήθελα να σε πω. Ποιοι μακεδονομάχοι και ποιοι που καμπυλεύονται τη μικροκρατική καταστροφή. Ναι. Σηκώνουν πάνω 29 του μηνός. Ποια ομάδα της πόλης έχει πάρει τα λεφτά του ματωμένου χρυσού και έχει κάνει τον αυτοκράτορα το βόλεϊ. Ματωμένος χρυσός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα έριξε σε ένα βράδυ την συμπολή της Άρτης για να πάρει το γήπεδο. Και δεν έχει φέρει μόνο. Και από ό,τι μαθαίνω. Μπλουζάκια. Και από ό,τι μαθαίνω τώρα, μια συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος ναι. Κυριάκος στο φίλο μου τον Ζαγόρα, λέει γήπεδα δεν θα κάνουμε, λέει το 18. Μούφα. Ψέματα. Άμα την παρατήρησε. Έδωσε μια ωραία συνέντευξη στο Λίμπερο ο Κυριάκος Κυριάκος. Και το λέω Ζαγόρας. Το 2018 λέει τι θα γίνει το γήπεδο. Δεν υπάρχει, λέει γήπεδο. Δηλαδή, μούφα το γήπεδο. Μια φορά με το μετρό, και όχι, θα γίνει το μέλλον. Θα το σκάψουμε από εδώ, μακέτες 20 χρόνια, μακέτες στο γήπεδο τη Νέα Τούμπα. Όταν πάει ο ΠΑΟΚ τέταρτος, πέμπτος, η Νέα Τούμπα. Σ' ακούω, παρακάτω. Ποια είναι, είπες, τι είπες. Πώς. Η Νέα Τούμπα. Η Νέα Τούμπα. Αν νόμιζα έκανα λάθος. Εγώ, φίλε, δύο γήπεδα ξέρω γίνα στο τσακ μπαμ. Καραϊσκάκι και πώς το λένε και της Λάρισσας. Της Λάρισσας. Και της Λάρισσας, πιλαδάκι. Τακ, τακ. Δεν έχει, σε δύο χρόνια γήπεδο πόσο κάνανε. 50 εκατομμύρια. Λέγε. Τώρα θες να σε πω γιατί είμαι Άρης από τον μπαμπά μου. Είσαι Άρης. Ναι, Αριανάρα. Θες να σε πω γιατί είμαι Άρης. Προφανώς ο πατέρας σου. Στη Μισκή να δει τον Άρη γι' αυτό. Τι πες, τα. Γιατί δεν βάρεις κάνει και ο πέναλτι σε ένα τελικό, κατάλαβες. Δεν βάρεις αλλή. Δύο πέναλτι σε ένα τελικό. Δεν βάρεις πέναλτι σε τελικό. Δύο πέναλτι σε ένα τελικό στη Χούντα. Κατάλαβες γιατί είμαι Άρης. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι και αυτός ο λόγος για να είσαι Άρης. Υπάρχουν άλλοι 10 λόγοι που να μην είσαι Άρης. Ναι, για πες. Φάγατε και τα τούβλα από το Χαριλάου. Έλα. Φάγατε και τα τούβλα από το Χαριλάου. Εντάξει, εγώ δεν έφαγα τίποτα. Εσύ δεν έφαγε τίποτα, αλλά ο μπαμπά σου ή η γενιά του πατεράδων μας. Μπορεί να κάναμε ντουμπέ κάπου γι' αυτό. Γιατί τρομοκρατηθήκατε. Γιατί σίγουρα. Φάγατε τραμπούκο, λέω εγώ. Έχει πολλά πράγματα για να μην είσαι Άρης. Και άλλα πολλά για να είσαι. Υγεία χαρά και τύχη σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα Ριανάκια. Υγεία στο συμπολίτη και χαρά και τύχη θα εξαρτηθεί από εμάς, κατάλαβες. Οκ, boy. Αντίγεια. Ωραίος οργισμένος 19χρονος, μ' αρέσει αυτός. Έχει ένα θυμό φορτωμένο, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν αυτοί εμένα. Επόμενη γραμμή. Σ' αρέσει η Φωτιάδη. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Επόμενος κύριος. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα, Ραπτοπούλε. Καλημέρα, κύριε. Καταρχήν, επειδή μας έχεις ανεβάσει την πίεση, θέλω να πω πολλά να πούμε. Να πάρεις κάποι. Στο 33, όχι, δεν είναι να ξεκινήσω από τώρα τα χάπια, ενώ ορίσει είναι ακόμα. Πόσο είσαι?
33. Η μικρή σου καταρχήν είμαι ο Αντώνης ο Αριανός, ο Σκαλωμένος από Καλυθέα Αττικής παίρνω. Α, από Καλυθέα, ωραίος. Μετανάστης. Καταρχήν, ναι. Μετανάστης, όχι ερωτικός, επαγγελματικός μετανάστης. Ναι. Αφού η πόλη μας είναι μικρές ευκαιρίες. Εντάξει, κατανοητό. Καταρχήν, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είναι θέμα ηλικίας το όνομα της Μακεδονίας, γιατί αν είμαι 19, αν είμαι 4, αν είσαι 50. Και 100 να είσαι. Ούτε και αν. Περίμενε, ούτε να σε. Περίμενε να σε πω. Περίμενε. Ε, σ' ακούω. Ούτε άμα έχουν φτύσει αίμα προγονεί μας, ούτε όχι. Δεν είναι κριτήρια αυτά, Κωστή. Κριτήριο είναι ότι δεν μου αρέσει. Εγώ μπορεί να επιβιώνω τώρα. Μπορεί να μην επιβιώνω. Όχι, είναι σημαντικό πρόβλημά μου το όνομα Μακεδονία, Κωστή. Μπα. Όταν 4 διαφορετικά κράτη περιλαμβάνουν και θεωρούν ότι είναι στο δικά τους, στη δική τους χώρα κομμάτια της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, στο τέλος η Ελλάδα θα είναι από τη Λαμία και κάτω. Όπως μας κοροϊδεύουν. Όπως μας κοροϊδεύουν οι αθηναϊκές ομάδες, οι Ολυμπιακοί, οι Γαύροι, οι Παραθηναϊκοί, οι Αεκτίδες, όπως μας κοροϊδεύουν. Η Ελλάδα δεν σου ανήκει, υποθηκευμένη είναι. Είτε σε Μακεδονία, είτε. Καταρχήν, όχι, επειδή λες ότι γιατί να είναι ζήτημα του 19χρονου. Εγώ δεν σου λέω ότι θα είναι ζήτημα για το 19χρονο ή για τον 50χρονο. Δεν είναι κριτήριο η ηλικία. Εγώ είμαι 33, είμαι Αριανός και είναι θέμα το όνομα Μακεδονία. Άσχετα να επιβιώνω. Μπορεί να επιβιώνω δύσκολα. Πιθανόν είσαι παντρεμένος. Όχι, είμαι ελεύθερος. Ωραία. Μόλις κάνεις παιδί. Θα γράψεις τα τέτοια σου και το όνομα της Μακεδονίας και θα ασχολείσαι με τα πραγματικά. Γιατί είσαι ένα τόπιλο τώρα με το λες έτσι δηλαδή. Καταρχήν θα σου απαντήσω υποθετικά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα με αυτό. Γιατί τώρα είσαι ελεύθερος, είσαι εσύ και το τσουτσούνι σου, το χώνεις όπου θέλεις, κάνεις ράνεις κτλ. Είσαι 33, δουλεύεις και. Συμφωνούμε. Συμφωνώ σε αυτό που μου λες, ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά όμως από επιλογή μου είμαι έτσι όπως είμαι. Εγώ καλά κάνεις, άλλο σου λέω. Και είναι ζήτημα το όνομα Μακεδονία και θα είναι μέχρι να πεθάνω. Μάλλον δεν έχεις σοβαρά προβλήματα εσύ γι' αυτό. Όχι, έχω πολύ σοβαρά προβλήματα. Όχι, έχω πραγματικά σου μιλάω. Ναι. Έχω και θέματα επιβίωσης. Το ότι επιβιώνω δεν σημαίνει ότι επιβιώνω ελαφρά την καρδιά. Είναι περιττό το όνομα της Μακεδονίας. Λύσεις τα άλλα θέματά σου. Εγώ δεν έχω αν λύσει. Υπάρχουν τα άλλα θέματα για να λύσουν, είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ 10 πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορώ να έχω 10 προβληματισμούς διαφορετικούς. Ωραία, εδώ τα προβλήματα στα σπίτια μας δεν λύσαμε. Θα λύσουμε τώρα το Μακεδονικό. Εδώ δεν παίρνουμε πρωτάθλημα. Τα κοινότητα δεν έχουμε να δώσουμε τώρα. Και εσύ μας λες εδώ για την Μακεδονία. Δεν παίρνει πρωτάθλημα ο Άρης. Ένα ήταν αυτό για το θέμα Μακεδονία. Δεύτερο που θέλω να πω. Δεν συγκινεί τον κόσμο εδώ. Μα δεν είναι για να συγκινήσουμε κανέναν. Δεν ενδιαφέρεται. Άμα το λέει 19, άμα θέλει 19χρονος ή άμα θέλει 50χρονος. Δεν είναι για να συγκινήσει. Ειδικά οι νέοι. Για το θέμα του Άρη που είπε. Μισό λεπτό. Ειδικά οι νέοι. Ναι. Το έχουν γραμμένο. Ναι. Και καλά κάνουν. Παρακάτω. Εγώ συμφωνώ με αυτό το στατιστικό που λες, αλλά είναι στατιστικό όμως. Δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους μας και ότι αυτό είναι το σωστό. Είναι ένα στατιστικό. Ναι, είναι ένα στατιστικό. Εγώ λέω δίκιο έχουν τα παιδιά. Το να σε. Εγώ δεν δίνω το δίκαιο, άποψή μου. Παιδάκι μου, όταν έχει το κράτο απέναντί σου αντίπαλο, δεν σε νοιάζουν τέτοια θέματα. Το καταλαβαίνει, ναι ή όχι. Είναι μια μερίδα. Ναι, όχι, αυτό συμφωνώ εν μέρη μαζί σου. Ναι. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου το κράτο. Δεν είμαι στον δημόσιο τομέα. Εργάζομαι στον ιδιωτικό κράτος, και πρέπει να επιβιώσω στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολυτέλεια να έχω απέναντί μου το κράτο και θα το κοντράρω για το όνομα Μακεδονία. Όσο μπορώ. Α πάει ο παπά εκεί να το κοντράρω το κράτο όσο μπορώ για το όνομα Μακεδονία. Έχουμε άλλα θέματα, ρε προβλήματα. Άσε μα τώρα τραμμένο. Λοιπόν, για τον Άρη που είπε, για τον Άρη θέλω να πω. Για τον Άρη, δεύτερο φα. Που είπε ότι επειδή αυτοί φάγανε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν τρέμω μου, δεν έχω μαλλιά. Όπως και εσύ. Και δεν μας νοιάζει, είναι τρίχες, δεν ασχολούμαστε με τρίχες. Έχουμε σοβαρά θέματα που λειτουργούμε. Είπε το παιδί. Αλλά, ναι. Όταν οι άλλοι τρώγανε, δηλαδή, επειδή έτρωγε ο Μπαρμπαλάμπρος και ο άλλος, τι σημαίνει ότι εγώ δεν θα πρέπει να λέω ότι είμαι άρεστο, να αλλάξω ομάδα. Δηλαδή, γι' αυτό κόντε μας πει, ρε Κωστή. Θα σου πω. Μα δεν γίνεται αυτό, δηλαδή. Θα ανεβάσουμε πίεση, θα μας τρελανείς. Κάτσε τώρα, μην ανεβάζεις πίεση από τώρα. Άκουμε. Όταν, ας πούμε, διοικήθηκε ο Πάοκ από τον Πατατούδη, από τον Ζαγοράκη, από τον Γούμενο. Όταν διοικήθηκε ο Ηρακλής από τον Μυτιλινέο, από τον Θεοδωρίδη κτλ. Και οι άλλες δύο ομάδες. Καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν διοικήθηκε από το λαό της. Εκεί λοιπόν είναι το ευαίσθητο θέμα. Ο Άρης είχε την πρωτοποριακή ιδέα να δημιουργήσει το λαϊκό, κατά κάποιο τρόπο, το λαϊκό κουμπαρά. Σαν ιδέα ήταν φανταστική. Επειδή όμως ή θα πετύχαινε ή δεν θα πετύχαινε, εάν πετύχαινε θα ήταν το μοναδικό στην Ελλάδα, γιατί οι ομάδες στο εξωτερικό έχουν λαϊκούς κουμπαράδες με τα μέλη τους κτλ. Και οι άλλοι είναι διαχειριστές, γιατί πουλάνε οι ομάδες προϊόντα κτλ. Πάμε σε άλλα επίπεδα. Εσείς λοιπόν
οι οποίοι διοικήσατε το εργοστάσιο για να διώξετε τον εργοστασιάρχη και να πάει το εργοστάσιο κομμουνιστικά στα χέρια των εργατών, οι εργάτες διαλύσαν το εργοστάσιο. Γι' αυτό είστε κατάπτυστοι. Δεν το διαλύσαν οι εργάτες. Οι εργάτες. Όχι. Οι εργάτες. Το διαλύσανε κάποια άτομα που μπήκανε μπροστά στην ιστορία. Έτσι, συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Ιωάννη. Ο λαός συμμετείχε στο έγκλημα. Ο λαός στήριξε αγνά αυτή την προσπάθεια. Και όχι με ιστοροβουλία. Κάποιοι από το λαό συμμετείχαν, αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία. Ένα κομμάτι του λαού. Ποια μάζα στήριξε αγνά αυτή την προσπάθεια. Έδωσε και το, όπως το λένε και στη Λέσχη, έδινε και τα εισιτήριά τη, έδωσε και τα διαρκή. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών εργαζόμενοι. Υπήρχαν κακοί διαχειριστέ. Εμπιστεύτηκαν κακού διαχειριστέ. Είναι παραπάνω. Υπάρχουν δύο ειδών αργιανοί. Αυτοί οι οποίοι κονόμησαν και αυτοί που ήταν χέστες. Διαλέξτε που είστε. Τι θες να πεις. Δεν συμφωνώ μαζί σου, κύριε Κωστή. Γιατί ή τα δίνουμε και τα κουμπάμε και μας τα τρώνε ή χέστες. Χέστες, ναι, χέστες. Δεν γίνεται να είναι μόνο αυτό. Δεν γίνεται, κύριε Κωστή. Είστε χέστες. Πάει για την ομάδα του στο γήπεδο. Δεν τον έχετε. Έχετε το σύνδεμο του Σαουρίδη. Τρέμετε. Τον βλέπετε στον ύπνο σας και τρέμετε ακόμα. Σιγά που το δρέμαμε, Κωστή. Μια ζωή τον ξέραμε, σιγά που το δρέμαμε. Του περάδε εκεί να κάνουν τα κουμπάκια. Εγώ, Κωστή, είμαι 3,5 χρόνια στην Αθήνα μόνιμος κάτοικος. Μεγάλωσα 30 χρόνια σχεδόν στη Θεσσαλονίκη. Όπου σπούδασα σε άλλη πόλη κτλ. Μια ζωή που πήγαινα στο γήπεδο, δεν είχα κανένα πρόβλημα με το Σαουρίδη. Τι να το κάνω δηλαδή, άμα το έβλεπα στην καφετέρια του, να πήγαινα να το δακώσω. Όχι, στη θύρα 2 να πει αντίθετα από αυτό. Όχι, δηλαδή να πήγαινα στην καφετέρια του να το δακώσω. Τι να το κάνω το Σαουρίδη. Για πάνε δημοσιογράφος να πεις αντίθετα, να δεις πως την πέφτει. Συμφωνώ! Τρομοκρατία συμφωνώ αυτό που λες. Έλα τώρα! Για τους δημοσιογράφους, συμφωνώ με αυτό που λες. Γιατί μόνο σε σένα μπορώ να τα λέω ελεύθερα. Στο λαό τίποτα στη θύρα 2. Κότες! Τη θύρα 1. Τώρα εντάξει, θύρα κότες και εσύ. Θα βγουν τώρα η θύρα 2. Η θύρα 1 μοιάσματα. Θα βγει τώρα η θύρα 2 και θα σε κυνηγάει, μην τους λες κότες. Κότες. Θα βγουν και θα σε κυνηγάνε τώρα, μην τους λες κότες. Στο λέω εγώ. Κοτάρα! Και τρίτο. Και τρίτο ένα θεματάκι, τρίτο να σχολιάσω και γιατί έχω κρατήσει και πολύ τη γραμμή. Καταρχήν να πω και καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας. Δύσκολο. Γιατί είστε και 4 άνθρωποι. Ήθελα να πω μόνο μια ευχή να δώσω γιατί δεν έχω πάρει για το 2018. Ναι. Μιλήσαμε πριν τις γιορτές στη Μαρμίτα. Με υγεία και με πολύ δύναμη για τη νέα χρονιά. Αδερφέ, σε ποιο μέρος της Αθήνας είσαι? Στην Γαλιθέα Αττικής. Γιατί ξέρεις από Αθήνα εσύ? Όχι. Έχουν Νέα Σμύρνη εγώ άτομο γι' αυτό. Άτομα είχες. Νέα Σμύρνη είναι κοντά. Κοντά είμαστε γι' αυτό. Κοντά είναι. Εντάξει. Κωστή, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ό,τι θέλεις. Θέλω να μου θυμίσεις. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί γενικώ η μνήμη μου δεν με βοηθάει. Εντάξει. Να θυμάμαι εντάξει, παλιότερα εντάξει. Για παίχτες και χρονιές. Αν μπορώ να βοηθήσω βέβαια. Ναι. Θέλω να θυμηθώ ο μπαμπάς σου τελευταία χρονιά που έβαξε ήταν 71-72. Θέλω να θυμηθώ ποιος, γιατί το είχαμε βάλει, το λέει, συζητούσαμε με ένα συνάδελφο σήμερα και δεν μπορούσα να το θυμηθώ με τίποτα. Θέλω να θυμηθώ ποιος έπαιζε αριστερό μπακ εκείνη τη χρονιά. Ο Πάλας. Ο Πάλας. Όχι. Ο Ναλμπάντης. Ο Ναλμπάντης. Γιατί ο Πάλας έπαιζε δεξί μπακ με αριστερό πόδι. Χάσαμε. Είχε δύο. Ο Πάλας, εγώ είχα πάρει τον Πάλα. Ο Πάλας έπαιζε δεξί μπακ. Και αριστερό μπακ ο Ναλμπάντης. Θυμόμουν ότι είναι αριστεροπόδαρος, αλλά έπαιζε δεξί. Έπαιζε με δύο αριστεροπόδαρους μπακ ο Άρης. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Έχασες το στοίχημα. Έγινε. Καλό βράδυ, κύριε. Πολύ σπάνιο πράγμα πάντως ο αριστεροπόδαρος να παίξει δεξί μπακ. Πολύ σπάνιο. Πολύ καλός και δεν του έφευγε προς. Ενώ το αντίστροφο έχει συμβεί. Αρκετές φορές. Πολύ καλός παίκτης ο Πάλας. Ναι. Όσοι είσαι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, εσείς τι ζόρι τραβάτε, ρε παιδιά, με εμάς που τραβάμε ζόρι για τη Μακεδονία και ασχολείστε. Πόσα θες για να μην τραβά ζόρι? Δεν θέλω τίποτα. Εσύ γιατί. Καλά, άμα θα στάξουν, πες όχι. Πόσο κοστίζει η αγάπη σου για τη Μακεδονία? Πόσα λεφτά? 4-20. Περίμενε λίγο να δώσουμε και να. Δώσε τα ρέστα εκεί πέρα. Πόσα λεφτά θες για να μην είσαι τόσο Μακεδόνας? 4. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια για σένα. Εντάξει. Αυτή είναι μια τιμή. Τουλάχιστον δεν είσαι μακάρι. Εσύ τι ζόρι τραβάς, εφόσον δεν σε ενδιαφέρει το θέμα με τη Μακεδονία, εσύ τι ζόρι τραβάς. Πουλάει ακροματικό. Και Α, μπράβο. Το κάνεις γι' αυτό. Εμείς τραβάμε λοιπόν και εμείς ένα συγκεκριμένο ζόρι. Είσαι ευπατρίδης. Είμαστε και πλειοψηφία, όχι μόνο στους 50χρονους και στους 60χρονους, αλλά και στους 19χρονους.
Έχει πολύ μεγάλο λάθος να λες ότι 19 χρόνια. Τώρα όλοι οι 20χρονοι τρέχουν για τη Μακεδονία. Έχουν μεγάλο. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι. Την απάντηση θα την πάρει 21 του. Εγώ ξέρω ότι θα πλακωθείτε και μεταξύ σας όταν κατεβείτε κάτω. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε κι αυτό. Ναι, και θα δούμε με τι σημαίες θα κατεβείτε. Τη Μακεδονία ή του Άρη του Πάου. Με τι σημαίες τη Ελλάδος. Αλλά επειδή ζούμε σε μια χούντα, η μειοψηφία. Και μιλάμε για μειοψηφία που είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το θέμα. Μιλάμε για πολύ λίγους. Σήμερα δε μου λες πόσο βγήκε το σκορ Μακεδονία υπέρ της Μακεδονίας. 71. Τι μιλάς τώρα. Τι μιλάω. Ναι, γιατί μιλάς. Τι αξία έχει ρε φίλε ένας λαός ο οποίος ψήφισε όχι, του είπανε ναι και μετά αυτός που είπε ναι τον ψηφίσανε. Τι αξία έχει αυτός ο λαός να πάει στο συλλαλητήριο. Τι αξία. Τι αξία έχει να πάει στο λαός. Επειδή τον κοροϊδέψανε και δέχτηκε την κοροϊδία, σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει αξία. Δεν έχουμε αξία. Όχι, είμαστε κοροϊδα. Πώς δεν έχουμε αξία. Είμαστε έχουμε κοροϊδα. Μια χαρά αξία έχουμε. Κοροϊδα είμαστε. Κοίταξε να δεις. Το να κάνεις λάθος είναι. Και ετοιμάσου και για προβοκάτσια. Εγώ αν ήμουν Τσίπρας, ξέρεις τι θα έκανα. Λοιπόν. Ναι. Θα έστελνα 50 ασφαλίτες διαχωρισμένοι. Μα γι' αυτό το λόγο. Θα την κάνουν τη διαδήλωση. Γι' αυτό το λόγο και. Έλα, δεις τα γι' αυτό το λόγο και εμείς. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πάμε κόντρα, η ουσία ξέρεις ποια είναι, ούτε για τους νεκρούς ούτε για τίποτα. Εμείς για αντίδραση θα το κάνουμε της Μακεδονίας. Φέρτε τα εργοστάσια πίσω, τα πιάστε τα ονόματα. Φέρτε τα εργοστάσια. Επειδή είμαστε αντιδραστικοί. Πώς? Με ποια εργοστάσια. Τι με νοιάζει το όνομα ρε, όταν όλη η οικονομία πήγε εκεί απάνω. Εγώ είμαι άνθρωπος πρακτικός. Εγώ δεν κλαίω για το όνομα. Κλαίω. Βρε παιδάκι μου, εγώ δεν κλαίω. Εγώ κλαίω για άλλο. Κλαίω για τη μαρμίτα. Για το σωστό. Το σωστό δεν σε ενδιαφέρει. Όχι, το σωστό είναι δηλαδή, η μαρμίτα. Αν κάποιος... Βρε, το όνομα όχι, δεν είναι το θέμα. Κάποιος... Το θέμα είναι η ότι μαρμίτα, τα εργοστάσια λοιπόν, πήγαν πάνω. Αυτό είναι το θέμα. Θα σου πω, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, να δούμε τώρα όμως αν είναι υποκριτικό αυτό που λες ή όχι. Ναι. Άμα βγει κάποιος και πει ότι ο μπαμπάς σου κάρπαζε και είναι αδερφή, θα βγεις να τον υπερασπιστείς. Θα βγεις. Κοίταξε να δεις. Λόγω του ότι είναι δικός μου άνθρωπος. Θα τον υπερασπιστείς. Ναι, είναι δικός μου άνθρωπος. Επειδή είναι δικός μου άνθρωπος. Ένας... μπράβο, και εμάς είναι δικό μας το Μακεδονία. Ακριβώς αυτό σου λέω κι εγώ. Ναι, αλλά εμένα ο μπαμπάς μου άφησε λεφτά. Δεν με έκλεβε όπως κλέβει το κράτος το δικό σου εσένα. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά. Εγώ έχω καλές αναμνήσεις. Αν ο πατέρας μου ήταν Καριόλης, δεν θα μάλωνα. Εμένα μου φέρθηκε καλά. Το κράτος σου, η πολιτεία σου, δεν σου φαίνεται καλά. Για να πας εκεί για τα ιδεώδη. Τα ιδεώδη είναι τα χρήματα. Και η φασαρία γίνεται μάλιστα, για τα ναι, χρήματα. Και ο Αμερικάνος είναι υπέρ, του Σκοπιανού πάλι για τα χρήματα. Και το ξέρεις καλά γιατί είσαι διαβασμένος. Ναι, πρόσεξε να δεις. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ότι το κράτος αλλάζει. Το κράτος διοικείται από κάποια πρόσωπα. Κάποια στιγμή υπήρχε, κάποια στιγμή της Ελλάδος, υπήρχε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Μπορεί κάποιοι να μην το γούσταραν και εγώ δεν το γούσταρα. Αλλά τότε το κράτος μια χαρά τάρπαρες εσύ από το κράτος. Τότε δεν θα το έλεγες αυτό για το κράτος σου. Άρα σημαίνει ότι όταν το κράτος αλλάζει, δεν παίρνεις ως δεδομένο τη χρονική. Ακόμα χειρότερα. Γιατί συμμετέχω στη Λαμογιά κι εγώ με το κράτος. Ναι. Βέβαια. Εσύ μπορεί να συμμετέχεις, άλλοι όμως δεν συμμετέχουν. Αυτοί που, δηλαδή, αυτοί που δεν μπορούσαν. Όμως και όλους τους υπόλοιπους που δεν συμμετέχουν. Δεν κλέβαν αυτοί που δεν μπορούσαν. Κάποιοι και να μην θέλανε. Ωμπα, τι λες. Κάποιοι να μην θέλανε. Μην η τιμωρία και ο φόβος είναι αποτρεπτικά για να κλέψει κάποιος. Δηλαδή. Εάν δεις μια βαλίτσα με 5.000 δολάρια και ξέρεις ότι αν την πάρεις και δεν σε πιάσουν, θα την πάρεις ναι ή όχι. Ενώ άμα την πάρεις... Δεν μου λες, δεν υπάρχουν άτομα που βρήκαν στον δρόμο λεφτά και τα επιστρέψανε. Από το φόβο τους. Όχι από το φόβο τους, κάποιοι που τα πήγαν στην αστυνομία. Από το φόβο τους ξέρεις γιατί, Όχι, γιατί, όχι για το φόβο γιατί, τους. Γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να τους τιμωρήσει και ο Θεός. Έχουν και τη θεϊκή φοβία. Και εξαρτάται πόσα λεφτά. Σε μάθα να φοβάσαι. Αν βρεις 50 ευρώ, γύρω να τα πίσω 50 ευρώ είναι. Δεν βαριέσαι να πάρεις τζάμπα μαρτία. Τώρα αν βρεις 50.000 ευρώ, δεν ξέρω να τα γυρίσεις. Σύμφωνα με τη θρησκεία μαρτία είναι και μία και άλλη. Άρα από τη συνείδησή τους δεν το κάνανε. Από το φόβο λοιπόν, τους. Για αυτή τη συνείδηση, όχι φόβος. Φόβος το λες εσύ. Άλλος το μεταφράζει έτσι, εγώ το μεταφράζω ως συνείδηση. Σου λέει αυτά τα λεφτά μπορεί να με τιμωρήσει ο Θεός και να βγάλω μια αρρώστια και τα πλέον. Φοβάται. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, κάποιοι ίσως να το κάνανε γι' αυτό, κάποιοι να το κάνανε. Εγώ που δεν πιστεύω. Μπορεί να φοβηθώ να τα πάρω, μήπως μου τύχει τίποτα κακό. Δεν ξέρω. Εγώ θα τα έπαιρνα, αλλά λέω φοβάμαι κι εγώ. Άρα συνειδησιακά θα το κάνεις. Από φόβο, ρε, τι συνειδησιακά. Η συνείδησή σου θα σε βάλει. Βρε, φοβία μου, ποια συνείδηση.
Όχι, πρόσφυγα. Δεν λες. Εσύ παρκάρεις. Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό, τόσο πιο εύκολα θα το κρατούσεις. Λοιπόν, στη γειτονιά μου, στη ράμπα των αναπήρων, δεν φωνάζει κανένας για να γράψει αυτούς οι οποίοι βάζουν τα αυτοκίνητα. Όλοι τα βάζουμε εκεί. Όταν λοιπόν έγινε η πρώτη μπούκα και πήγε ένας ανάπηρος και φάγαμε το πρόστιμο, κανείς δεν παρκάρει εκεί. Γιατί σεβαστήκαμε τον ανάπηρο, τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Για όχι, είμαστε βόδια. Ναι. Το πρόστιμο φοβηθήκαμε. Αυτό είναι απαράδεκτο τα γίνεται αυτό. Σίγουρα υπάρχουν. Κοίταξε να δεις. Όταν αλλοιώνεται η ηθική υπόσταση του ανθρώπου είναι φυσιολογικό. Αλλά το ότι αλλοιώνεται η ηθική του υπόσταση δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή ή κάποια στιγμή να έχει και συνείδηση, έτσι. Κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να του τύχει και αυτό. Να του τύχει δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση και να αρχίσει να έχει συνείδηση και να λέει ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστό. Εμείς πάμε με το σωστό. Το σωστό αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και από τη στιγμή που δεν είναι έτσι θα τα υπερασπιστούμε. Πάντως τα κανάλια θα κάνουν σαμποτάζ και πιστεύω ότι στα προβοκάτσια εκεί πρέπει να το προσέξετε. Στα προβοκάτσια. Δεν μας ενδιαφέρει το τι θα λένε. Το προβοκάτσια το προβοκάτσια θα φοβάσαι. Ναι, γιατί δεν θέλουν κανένα λαό. Ένα λεπτό. Όχι, για οποιοδήποτε θέμα τέτοιο, δεν θέλουν το λαό ενωμένο. Θα προσπαθήσουν να σπείρουν διχόνοια. Εσύ και τότε γιατί πας με αυτούς. Ρε δεν πάω με αυτούς. Γιατί πας μαζί τους. Ρε δεν πάω με αυτούς. Θεωρώ ανούσιο γιατί χάσαμε το όνομα και η ουσία είναι να φέρουμε πίσω το. Δεν χάσαμε το όνομα ακόμα. Έτσι λέγανε και το 92 όταν κατέβηκε ένα εκατομμύριο κόσμο και το σταμάτησε. Το όνομα δεν χάθηκε ακόμα. Ακόμα δεν υπογράφηκε τίποτα. Εάν είχαμε χάσει το όνομα, δεν θα κεγόταν τόσο τα Σκόπια για να το πάρουν επίσημα. Εδώ είναι αυτό. Ύστερα με τρομάζει η θέση του Αμερικάνου. Κοίταξε, η θέση του Αμερικάνου πριν λίγο καιρό, αν θυμάσαι, ένας σύμβουλος του Τραμπ βγήκε και είπε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να διαλυθεί. Και σήμερα λέει ότι πρέπει να γίνει Μακεδονία. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Ναι. Εάν ο Αμερικάνος ήταν τόσο σίγουρος ότι το θέμα μπορεί να λυθεί χωρίς εσένα, θα σε παρέκαμε. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο γιατί είσαι διαβασμένος. Θεωρείς ότι έχουμε χάσει πόντους άμα παίξουμε box Ελλάδα-Σκόπια στην εξωτερική πολιτική? Πιστεύεις ότι είμαστε χαμένοι 5-0? Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία που τα Σκόπια είναι στη χειρότερη του στιγμή. Ναι. Δηλαδή. Είναι διαλυμένοι από μέσα, σκοτώνονται με τους Αλβανούς. Έχουν θέματα με τη θρησκεία και τέτοια, ναι. Μέσα, ναι. Όχι, δεν έχουμε θέματα με τη θρησκεία. Με μουσουλμάνους και τέτοια, μικροί, ναι. Και εθνικά και τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι στην πιο αδύνατη τη στιγμή που ξέρουν ότι μεθαύριο είναι πολύ πιθανό να διαλυθούν. Και εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να τους δώσουμε κάτι που δεν τους ανήκει και να τους σώσουμε. Άρα δεν εξαρτάται τίποτα από αυτούς, εξαρτάται από εμάς. Σε αυτό δίκιο έχεις, αδερφέ. Γιατί τα άκουσα με το Βυρίκιο. Το άκουγα να σου πω ότι σήμερα το άκουσα στο Βυρίκιο και έλεγε ότι τα Σκόπια έχουν πρόβλημα δηλαδή και με τους Βούλγαρους και με τους Αλβανούς. Και φοβούνται, γιατί δεν είναι. Μα το σωστό αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν είναι να πάρει άλλο όνομα τα Σκόπια. Ακούστε με λίγο τώρα σε αυτό. Ναι, πιο πολύ με τους Τούρκους έχουμε τώρα. Αυτό είναι βέβαια. Ακούστε με λίγο σε αυτό. Ναι. Το πιο σωστό αυτή τη στιγμή δεν είναι να αλλάξει όνομα τα Σκόπια, είτε να πάρει Βαρντάρκα, είτε να πάρει Μακεδονία, είτε οτιδήποτε. Είναι να διαλυθεί. Γιατί δεν υπάρχει στην ουσία ως κράτος και ως εθνότητα. Να πάρει ένα κομμάτι Αλβανία, ένα κομμάτι Σερβία, ένα κομμάτι Βουλγαρία και ένα κομμάτι Ελλάδα. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Ναι. Όχι. Σ' ακούω. Κοιτάξτε. Θυμάστε τότε που έπαθαν που τους έκανε το εμπάργκο από Παπαντρέου. Ναι, έτσι έπρεπε να τους κάνουμε και πριν 10 χρόνια, πριν 15, γιατί τότε σ' άκουγα. Καταλαβες. Τι εμπάργκο, ρε, δεν πήραμε τα. Όχι. Άσχετα αυτό εδώ. Πάθανε χοντρή ζημιά, δηλαδή. Δηλαδή το πετρέλαιο, αυτά που είχαν τα φάρμακα, αυτά τότε που ένα τετράμινο που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Να δεις τώρα όμως. Σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν χρειάζεται καν να κάνουμε εμπάργκο. Δεν είναι κάνουμε τίποτα. Ακόμα... Όχι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Σε ακόμα καλύτερη θέση είμαστε σαν. Ναι. Σαν 60% φορολογικό. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να τους κάνουμε όχι όνομα να αλλάξουν. Μπορούμε. Να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε. Και γιατί από εδώ παίρνουν τα πετρέλαια και φωδιάζονται πάνω με τα βιτία. Πάντα περνάνε από εμάς. Από εδώ, από το λιμάνι έρχεται. Από πού έρχεται το λιμάνι. Έτσι, αν θα μπουν στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από εμάς, αν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από εμάς, αν θα έχουν όνομα και οντότητα. Αφού το είπαν σήμερα, αν θα έχουν κράτος εξαρτάται από εμάς. Σήμερα έχει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός του Σκοπίων, δηλαδή με το. Πάμε, φιλιά!
Θα τα ξαναπούμε. Με συντηρητικές συμβουλές στο Μιχάλη είναι ανάγκη, λέει ο φίλος. Αν κρίνεται προτελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα ανάμεσα σε Πάο και Θρύλο, εμείς θα το βάλουμε τον γκολ για να χάσουμε να μην το πάρει ο Γαύρος. Λέω παδό Παναθηναϊκού 300. Πάμε. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε, είχα πάρει και πριν λίγες μέρες. Ναι. Ο λόγος που πήρα καταρχήν γιατί για δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ο Βασίλης είναι εκεί. Είναι εδώ. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Ένας Παναθηναϊκός από την Αθήνα είμαι. Είχες πει κάτι για το στοίχημα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη για τον Καλάθι. Over ένα τρίποντο είχα δώσει, ναι. Και νομίζω βγήκε, σωστά. Βγήκε αυτό, ναι. Μπράβο, έβλεπα το παιχνίδι και σε θυμόμουν. Γι' αυτό δεν. Είναι απλώς... πολύ καλός στα πασχετικά προγνωστικά και όχι μόνο. Και στα live. Μα τη φάρμακα τον προμηθεύει. Ο Βασίλης στη Μαρμίτα που βλέπουμε τα μάτς, στο live έχει μεγάλη διορατικότητα. Το live είναι αυτοί που ξέρουν το άθλημα, Ραπτόπουλε. Βεβαίως. Δηλαδή, το ότι είναι. Άκου τι με είπε. Άρης Καλαμαριά λέει. Είμαι στη θύρα 3 λέει. Αν πετύχει θα έχει ποσοστό επιτυχία σε 70%. Είμαι στη θύρα 3 λέει.